το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Καινούργια εκπομπή. Και τι έχουμε σε αυτή την εκπομπή, ε? Τι έχουμε, για πες. Τι έχουμε. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στο χώρο σου. Στο Modus Vivendi. Στο Modus Vivendi εδώ πέρα, που έναν χώρο, πολυχώρο, που γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις από, για μικρά παιδιά έως και μεγάλα παιδιά σαν και εμάς. Ουσιαστικά έκφραση τέχνης και πολιτισμού. Ναι, αλλά σταθερά φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που εκτιμούμε από την τέχνη στην εκπομπή μας που λέγεται «Η τέχνη σώζει ζωές» και καλούμε να απαντήσει αυτή την ερώτηση ο Αντώνης Μιτζέλος. The one and only. Με την καλή έννοια όμως, Μιτζέλος, γιατί κυκλοφορεί και στα Βρύσια. Πώς, ρε. Λέει, αυτό το είπε Μιτζέλος. Άρα... Όχι, εμείς το θέλουμε με... Λοιπόν, αισθάνομαι λοιπόν καλή, και δε. Εδώ το εννοείται με την καλή έννοια. Ναι. Οπότε πολύ ευχαρίστως να απαντήσεις ό,τι θέλετε και να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ουσιαστικά αυτή είναι η ιδέα, γιατί δεν είναι... Είναι μια συνάντηση, συζήτηση. Έτσι. Αυτό είναι. Θέλω κι εγώ. Ούτε συνέντευξη είναι, ούτε τα βαρύ γρουπά. Συνέντευξη τώρα, εγώ γιατί να δώσω. Αλλά πολύ ωραία να μιλήσουμε. Διότι. Κρατερέ, φίλε μου, αγαπημένε, σου λέω ότι ο κύριος Λεκάκης είναι μέντορ. Ναι, είναι. Είναι μέντορ των παιδικών μου χρόνων. Των παιδικών σου χρόνων, εγώ. Έτσι, μπράβο. Είναι σαν και αυτό που έρχονται κάτι 80 στα καμαρίνια και μου λένε κύριε Μιτζέλο, με τα τραγούδια σα μεγαλώσαν. Πολύ να είναι καλά. Να είναι καλά, αλλά. Ευτυχώς που έρχονται μετά και δεν έρχονται πριν βγω στη σκηνή, γιατί μου μπέφτει την ψυχολογία, έτσι, γίνεται από ένα κάτι της. Να σου πω, εγώ έχω την τύχη να του έχω πάρει και την πρώτη του συνέντευξη. Έτσι. Α, ναι. Μου ήρθανε... Πολλά χρόνια. Να μην πούμε πόσα. Α, πολλά. Καλά, εντάξει, ναι, δεν είναι και κάτι κρυφό. Είναι σαν την Πελοπόννησο, μεγάλα, πολλά. Μεγάλα, ναι. Πολλά χρόνια. Μου έρχονται οι τερμίτες στο γραφείο του περιοδικού που δούλευα και κάθονται στον καναπέ, ο οποίος έσπασε μετά, μόλις φύγανε έσπασε. Τον φάγανε, τερμίτες. Συνεπές. Είπα, εγώ θα έρθει ένα συγκρότημα και έρχονται κάτι τύποι, αυτός είναι καλή περίπτωση τώρα έτσι. Κάθονται στον καναπέ και λέει, κοίτα, δεις, είναι η πρώτη μας συνέντευξη, δεν έχουμε ξαναδώσει συνέντευξη ζωή μας, δεν ξέρουμε τι θα πεις, κάντε το, πάρ' το πάνω σου όλο. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ξεχνιούνται αυτές τις στιγμές. Και δεν είχαμε την επόμενη παιδιά. Εσείς θα μου πείτε τι κάνετε, πρώτη εμφανίζεστε. Κάνετε πρώτη. Εγώ δεν σας ξέρω λοιπόν. Αφού είναι πρώτη εμφανίζεστε, τι παίζετε, τι κάνετε, πώς εμφανίζεστε, πώς λέγεται, πώς είναι το όνομα. Πω, πω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή συγκλονιστικό έτσι. Να πηγαίνεις για συνέντευξη και να μην έχεις βιογραφικό. Ναι. Τι καλά. Τι μεγάλο δώρο είναι αυτό, ε. Γιατί είναι μεγάλο δώρο? Γιατί είσαι ντακάπο. Πάλι. Άιντε, καινούργια ζωή. Πάμε να φτιάξουμε. Δεν έχεις κάνει κανένα λάθος. Σωστό. Εντάξει τώρα, δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Σωστό, ωραίο είναι, αυτό. Ε. Έχει ομορφιά όλο αυτό, ε. Ωραίο. Ναι, αλλά και το λάθος όμως είναι μέσα στη διαδικασία. Να πούμε... στην πορεία. Είναι αποδεκτό. Να πούμε ποιοι ήταν οι τερμίτες. Ονομαστικά εννοείς οι τερμίτες. Εκτός από μένα εννοείς. Εκτός από φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος, ο Λαρή. Λαβρέτης Μαγερίτσας, ο Παύλος του Κυκριλής, ο οποίος έπαιζε στην αρχή κιθάρα με τα μπάσο. Τάκης Βασαλάκης, μπάσο. Πρώτος ντράμερ Τόλης Καματζούρας, αυτόν γνώρισες εσύ. Ναι, ναι. Στο δεύτερο δίσκο ερωτεύτηκε και μας την κουπάνησε, πήγε στην Σουηδία και παντρεύτηκε και έμεινε εκεί. Και μετά ήρθε ο Φίλιππος Σπυρόπουλος, αδερφός του Μπαχ Σπυρόπουλου, του γνωστού και μη εξαιρεταίου. Γιάννη μας, ο οποίος μετά ήταν και ο πιανίστ. Μάλιστα. Ήταν ο πέμπτος τερμίτης. Όλοι τα κάναν όλα, λέτε, από ό,τι κατάλαβες. Ναι, βέβαια. Και πώς τον αγαπώμε ακόμα. Πώς δέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ετερόκλητοι μεταξύ τους και
Πώς είπανε, άντε να μαζευτούμε, όλοι. Δηλαδή... Κοίτα, ξεκίνησε για πλάκα, όπως ξεκινάνε τα συγκροτήματα. Ναι. Ο Λάρι, ο Πολ και ο Τζίμι ήταν φαντάρια μαζί. Ναι. Στον ίδιο θάλαμο. Ναι. Παίζει κιθάρα ο ένας, παίζει μπάσο ο άλλος, έλα να παίξουμε μαζί. Απελήθησαν, για να το πω έτσι, απολυθήκαν τα παιδιά και σου λέει τι κάνανε τότε τα παιδιά, συγκροτήματα κάνανε. Εκείνη την εποχή, για αυτούς που δεν την έζησαν, κάθε γειτονιά και κάθε τάξη του Λυκείου ή του Γυμνασίου είχε και τρία συγκροτήματα. Ήταν της μοδός να κάνουμε. Λοιπόν, δεν υπήρχαν κινητά. Οπότε παίζαμε όργανα. Σωστά. Και στα πλισταριά επάνω, ξέρεις. Στα πλισταριά και στα υπόγεια κλπ. Έτσι έγινε το αρχικό. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν. Εσύ πώς μπλέχτηκες? Ήρθαν οι συγκυρίες έτσι, θα σου πω ακριβώς πώς μπλέχτηκα. Εγώ είχα ξεκινήσει μικρότερος και δούλευα σαν μουσικός. Γιατί είχα και πολύ μεγάλες ανάγκες. Παντρεύτηκα πολύ μικρός. Πριν το λένε, μέσα στο Λύκειο. Mm-hmm. Είχα ήδη γιο και σύζυγο και σπίτι και νερό, ρεύμα, τηλέφωνο κτλ. Ανέλαβα τις ευθύνες μου. Και οπότε, σαν πυριωτάκι, κιθαριστάκι, σκιαθητάκι, ανέλαβα και τις οικονομικές ευθύνες. Οπότε βγήκα στη δουλειά. Το μόνο που ήξερα να κάνω, μαθητής Λυκείου. Έπειτα να παίζω κιθάρα. Έτσι λοιπόν πήγα στην Πλάκα. Γνωρίστηκα με τον Θάνο τον Αδριανό, να λέει και την Καγιαλόγλου. Παίξαμε εκεί ένα μικρό διάστημα. Και μετά ακολούθησα, έγινα κροκάνθρωπος. Ακολούθηκα τον Νικόλα τον Άσιμο. Και γυρίζαμε στους δρόμους, βγάζαμε καπέλο και έβγαινε το μεροκαματάκι, μια χαρά. Αυτό λοιπόν, που λένε σήμερα street. Ναι, τώρα το λένε street, τότε το λέγαμε δρόμο. Παλιά χρόνια αυτά. Εκεί λοιπόν, όταν δούλευα επί της οδού Αδριανού στα χλαμπάκια τα γνωστά, Θόλου 17 ήταν το Σούσουρο. Πρώτη μου δουλειά, το θυμάμαι. Το Σούσουρο, ναι. Ιστορικός χώρος. Ναι, ναι, το Σούσουρο. Πέρασα πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη χρονιά μόλις είχαν αποχωρήσει. Ποιο άνθρωπο και. Μόλις είχε φύγει ο Βασίλης Παπακοσταντίνος, ο Ζωγανέλης, ο Μπολάς και είχαν κάνει πια το κεντρικό στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν ένας πελάτης του Ζωζεφ Music Center, του γιου του Ζωζεφ, του που έβγαιναν τα μπουζούκια, είχε κάνει αντιπροσωπεία με κιθάρες. Όπου δούλευα τα πρωινά εγώ μετά. Mm. Την επόμενη χρονιά, μετά την τρίτη ηλικίου. Εκεί ήρθε ένας τύπος και μου λέει: εσύ, υπάρχει μια βραδινή δουλειά. Θες? Θέλω. Και έτσι έγινε το κονέ και πήγα εκεί. Εκεί λοιπόν στο μαγαζί. Στις Θόλους 17, στον ανεφοδιασμό στις μπύρες, δούλευε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Κασόνια. 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 Και μου λέει τώρα ο Σταύρος ο Αραπάκης, γνωστός κιθαροδός, της Βατράχους του, είναι ένας που οι μουσικές που φτιάχνει μοιάζουν με αυτές που μου βάζεις να ακούσω. Θα σας φέρω σε επαφή. Και γνωριζόμαστε και δεν αποχωριστήκαμε ποτέ. Κοίτα να δεις τώρα. Κάναμε παιδί μου, είχαμε το ίδιο όραμα. Έτσι. Παλιόπαιδα βέβαια, αλλά είναι ωραίο. Τι γίνεται τώρα να είσαι 17, 18, 19 και να μην έχεις όραμα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή πραγματικά δεν γινόταν. Και πόσο μάλλον ήταν ακραία τα όραματά μας, δηλαδή το classic rock ανθούσε τότε. Αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε το λεγόμενο progressive rock. Το οποίο ανθεί ακόμα. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό όμως όταν το κάναμε. Έγινε για πρώτη φορά. Και σε αυτό το. Δώσμο ορισμό. Το progressive rock. Ναι. Το progressive rock, ας πούμε, είναι. Έχει πάρα πολλά ροκ στοιχεία, αυτό το οποίο κάναμε εμείς, σε πάση περιπτώσει. Είναι πολύ ρυθμικό, σαν τα αρχαιοελληνικά, και για να το φέρω και στο σήμερα, σαν τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, mm-hmm. που ακολουθείται η ροή του λόγου και δεν σε δεσμεύει, αλλά σε αφήνει ελεύθερο να παίξεις τη μουσική σου θες. Εμείς το είχαμε υιοθετήσει αυτό, γιατί το λατρεύαμε και τον Μίκη και ξέραμε και τη δουλειά του. Και επίσης προσθέσαμε ένα ροκ στοιχείο το οποίο ήταν περισσότερο μελωδικό και λιγότερο φαζαριόζικο. Ακολουθήσαμε δηλαδή τη μελωδία. Δεν είχε πολύ distortion και τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ distortion είχε. Αλλά είχε. Υπήρχε μελωδία παντού. Αν τα ακούσεις τον πρώτο μας δίσκο, το Αρμαγέδον. Είναι αυτό. Έτσι, επειδή θέλαμε να κάνουμε παγκόσμια καριέρα, γιατί αλίμονα στα 17 δεν θες να κάνεις παγκόσμια καριέρα. Δεν ξέρεις τίποτα. Δε. Μπορεί κανένα να σε προφυλάξει από αυτό. Ούτε ο ίδιος ο Θεός. Αν υπάρχει, δεν μπορεί να σε προφυλάξει. Έτσι, θα την κάνει την καριέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αρκεί να τη θες. Είχαμε το μειονέκτημα της ελληνικής καταγωγής εμείς που τότε στη δισκογραφία απαγορευόταν να βγουν οι ελληνικοί δίσκοι στο εξωτερικό. Οπότε αγγλόφωνο. Έτσι, αγγλόφωνο και μελοποιήσαμε την αποκάλυψη του Ιωάννη. Από το παλιό παιδό. Και εκ του στόματος. Κάποιες μουσικές του Εζεκίλ και τα αποτελέσματα του Αρμαγεδόνα, τότε θα λιώνουν οι γλώσσες μέσα στο στόμα σας και μπλα 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 μπλα, εμείς το φέραμε μαζί με τα αποτελέσματα μιας έκρηξης συντετρονίου.
παλιόπαιδα τότε, αυτό πιστεύαμε, αυτό το κάναμε δίσκο, το κάναμε κόνσεπτ. Και μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε ένα μουσικό είδος το οποίο δεν υπήρξε, ήταν το πρώτο που έγινε στον κόσμο. Είναι δικό μας. Ένα progressive Byzantine rock. Είναι ο πρώτος δίσκος παγκόσμια που μιλάει για την οικολογία. Είναι ο πρώτος ethnic rock δίσκος παγκόσμια όλων των εποχών. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικός για το progressive rock. Αυτό στην Ελλάδα τιμήθηκε δια της πωλήσεως 300 αντιτύπων μόνο, των οποίων ένα αγόρασε η Μιτζέλενα η μάνα μου, ένα η κυρία Λαβρέντενα του μαχαίρι του, του Λαβρεντίτσα. Λοιπόν, οι φίλοι μας, οι συμμαθητές μας, έτσι, οι συγγενείς και 10 συλλέκτες. Παρόλο που σας είχα κάνει συνέντευξη. Ναι. λοιπόν, δεν ήμουν αγουρλής δηλαδή. Ναι, κι όμως ναι. Εν πάση περιπτώσει, μετά το έργο θεωρήθηκε βλάστημα από την Εκκλησία. Α, εδώ ήθελα να σου πω, ναι. Τι προβλήματα είχες. Επειδή ήταν από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, είχε εμείς τώρα παλιόπαιδα, ναι, αυτά. Τέλος πάντων, τα πήρανε, τα βάλανε κάτω με τον οδοστρωτήρα και τα διαλύσανε. Και μείναν 370 τόσα πουλημένα που είχαν μείνει μόνο. Εξαφανίστηκε ο δίσκος. Αυτό εξαφανίστηκε. Και εμείς αλλάξαμε γνώμη, γιατί είχαμε ταξιδέψει, είχαμε πάρει όλη την Ευρώπη του κουτάλι. Προσπαθήσαμε. Δεν είναι ότι δεν προσπαθήσαμε. Έτσι. Ήταν όλες οι πόρτες κλειστές. Όλες οι πόρτες. Πολύ δύσκολο. Εξαιτίας του στίχου ή της πρωτοβουλίας. Ήμασταν Έλληνες. Ήμασταν Έλληνες. Πρέπει να, τότε έπρεπε να είχες τουλάχιστον ή έναν καλό δικηγόρο στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει να γίνει το manager. Ναι, ένα τέτοιο δικηγόρο. Ναι. Ή να ανήκει σε κάποιο μεγαλογραφείο ευρωπαϊκό, είτε. Club. Ναι, κάπου εκεί. Η αλήθεια είναι ότι στο γυρίσαμε όλη την Ευρώπη, καταλήξαμε στο Παρίσι, μαύρη απογοήτευση. Είχαν χαθεί, εγώ πήγα μετά μόνος μου. Πήγα και τους βρήκα εκεί πέρα. Δεν είχα και τη δυνατότητα να δουλεύω. Δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα μουσικός, πες μου τι είναι να πάω να παίξω. Παίζαμε αυτά μόνο τα δικά μας. Παρά εκεί, παραπέρα, τίποτα. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Εκεί βοήθησε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Εκεί βοήθησε ο Ντέμις Ρούσος. Εκεί βοήθησαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Λάκης ο Βαβιανός και λοιπά. Έτσι ακριβώς. Μικρή παρένθεση το γιατί μας βοήθησαν. Μας βοήθησαν διότι ο πατήρ Μαχαιρίτσας ήταν ο διάσημος και εξαιρετικός μουσικός. Ήταν και διευθυντής της φωνικής ορχήστρας της ΕΡΤ. Έτσι δεν ήταν τώρα, σαν και εμάς. Ήταν σοβαρός άνθρωπος. Ο οποίος ήταν διδάσκαλος στα πρώτα έτη του Βαγγέλη Παπαθανασίου εν Βόλο. Και έτσι υπήρχε αυτή η σύνδεση. Υπήρχε αυτή η σύνδεση. Λοιπόν, και έτσι και έγινε. Το Αρμαγεδόν, κοντολογίζει για να πάμε στο επόμενο θέμα. Οι κριτικές οι οποίες εδέχθη ήταν και από το Pop και Rock. Από τον κύριο Μιλάτο. Μάκης Μιλάτος. Ωραίος του μουσικού. Και από τον κύριο, πώς το λέγανε τον άλλον, που έγραφε στον ήχο. Ο Βίχος. Ο Βίχος. Κάποιος άλλος, όχι. Ο Βίχος ήταν. Διάσημος κι αυτός. Δηλαδή, ό,τι έλεγε, ακόμα κι εγώ. Δηλαδή, ό,τι μου έλεγε καλό, το αγόραζα. Μου έλεγε βλακία, δεν το αγόραζα. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο μας καταθάψανε. Μέχρι παπαδοπαίδια μας λέγανε. Πού να ξέρανε. Λοιπόν, δεχθήκαμε τις χειρότερες κριτικές που έχει δεχθεί δίσκος. Πουλήσαμε τα λιγότερα αντίτυπα που πούλησε ποτέ δίσκο στην Ελλάδα, βινίλιο. Τότε. Αγαπητέ Κρατερέ, είσαι νομικός, δεν το θυμάσαι. Ναι. Με την καλή έννοια. Η δίσκη ότι την πρώτη μέρα κοπής κόβανε 30 με 40.000. Και αν πουλάγεις 30-40, η εταιρεία σου κόβε το συμβόλαιο ως loser. Δεν πουλάτε, ρε παιδιά, κόφτε το. Έτσι, δηλαδή ένα καλό νούμερο των 80-100.000 εκεί πουλάγαν οι δίσκοι τότε. Γιατί που έχει μιλάμε. Μιλάμε για 78-80. Μάλιστα. Πωλήσεις το. Πώς λέει, ένα εκατομμύριο δίσκοι. Ναι. Αυτό είναι το. Ακριβώς αυτή. Εμάς ο Γιάννης ο Πετρίδης τότε μας ανακάλυψε και είπε ναι, κάντε το δίσκο. Είναι καλά τα παιδιά, εγκρίνω και κόψαν 1000 αντίτυπα όλα και όλα. Άντε για να μας κάνουν τη χάρη. Πάλι καλά. Για να κάνουν τη χάρη του Γιάννη δηλαδή. Ναι. Του Γιάννη, του Πετρίδη, καλή του ώρα και του Κώστα του Ζουγρή, επίσης καλή του ώρα. Τέλειωσαν όλα αυτά, υπογράψαμε ένα συμβόλαιο δίνοντας τα δικαιώματα σε μια εταιρεία του εξωτερικού, publishing εταιρεία, publishing δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και πήραμε και 100.000 δραχμές που για μας ήταν. Όχι μηνιάτικο. Όλη αυτή η ταλαιπωρία, το να γυρνάτε την Ευρώπη, να μην πετυχαίνετε, να κλείνουν οι πόρτες, σας απογοήτευσε και είπατε, παιδιά, το παρατάμε, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, τέλειωσαν τα λεφτά, δεν είχαμε να φάμε, γυρίσαμε πίσω και κάτι έπρεπε να συμβεί. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κάτι πρέπει να συμβεί, λέμε, κάναμε το σκοτάδι φως. Και εγώ μαζί με τον Λαβρέντη, εν πλήρη συνείδηση, το τι πάμε να κάνουμε και το κάναμε τελικά, είπαμε, φιλαράκι, τα μηνύματα τα λάβαμε. Εμείς μια χαρά δουλειά κάναμε.
Εφόσον ήρθαμε να μείνουμε στην Ελλάδα, πάμε να κάνουμε το νέο ελληνικό τραγούδι, το οποίο αντιπροσωπεύει εμάς και τη γενιά μας. Το εμείς και η γενιά μας όμως, δεν υπήρχε κάποιος τη δεδομένη εποχή να μιλήσει για τα προβλήματά μας, να μας αντιπροσωπεύσει. Την προηγούμενη γενιά, ας πούμε, αυτό το είχε αναλάβει ο Νιόνιος, ο Σαββόπουλος. Το είχε αναλάβει, ξέρω εγώ, οι Σόκρατες, που τους είχαμε και ενδάλματα. Το Διονύση δεν τον είχαμε ενδάλμα, εμείς σε άλλο ήχο ανήκαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε πράγματα. Ούτε οι Σόκρατες ασχολήθηκαν με εμάς, ούτε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ούτε και κανένας άλλος. Οπότε, αναγκαστικά, έπρεπε και εμείς κάτι να κάνουμε, να περνάμε καλά, ρε παιδί. Να χαράξετε ένα δρόμο. Εμείς και οι φίλοι μας, τα πάρτι, πώς θα γίνει να. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εν πλήρη συνείδηση, λοιπόν, και διαλόγο πρώτα, είπαμε πώς πρέπει να είναι αυτό το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Τι πάμε να κάνουμε. Και το κάναμε. Το παλέψαμε δηλαδή από τον πρώτο δίσκο. Αλλά κρατήσαμε το αγγλόφωνο όνομα στον δεύτερο δίσκο, PLJ Band, και το τίτλος του δίσκου ήταν Τερμίτες. Ένα ποίημα αφιερωμένο στον Κάφκα. Πάλι ορθοπιάσματα, για ακόμα μια φορά. Παιδάκι εδώ, 20 άρια με τον Κάφκα, τι δουλειά είχαμε. Πες το μου. Λοιπόν, το κάναμε κι αυτό, γελάτε. Τώρα το λες σαν μια απολογία. Προηγούμε, ναι, παιδί. Όχι, πολύ ωραία. Αυτά με τα πάρει σοβαρά, φίλε. Την έχει πατήσει. Την έχει πατήσει, σας λέω. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, δεν είμαστε εμείς για τέτοια πράγματα. Γιατί αν ήμασταν θα είχαμε κολλήσει εκεί. Άστο, δεν είναι δουλειά μας. Είναι για άλλους. Λοιπόν, έγινε ο δεύτερος δίσκος. Ήταν ελληνόφωνος σε ποίηση του Μιχάλη Παρματάκη. Εξαιρετικός ποιητής. Πολύ καλός. Πολύ καλός, ναι. Λοιπόν, και μύστης της γλώσσης. Και κάναμε τον πρώτο μας ελληνικό ελληνόφωνο δίσκο παράλληλα την ίδια εποχή μαζί με τους Φατμέ. Με τους Φατμέ, εντωμεταξύ, γνωριζόμαστε εγώ με τον Νίκο Πορτοκάλουλο και παίζουμε στην ίδια ορχήστρα στο Σούσουρο που σας είπα. Εκεί γνωριστήκαμε. Μάλιστα. Και κάναμε τώρα πρόβες PLJ Band, δηλαδή Τερμίτες, δύο ρίτσες με τα ίδια όργανα. Δεν είχαμε άλλο όργανο. Και το υπόλοιπο δύο ώρο τα Φατμέδια με τα άλλα κόλπα. Και μετά Παναγίες κάθε βράδυ στο μαγαζί επάνω με τον Νικόλο τον Άσημο. Είναι ωραία παράλληλη ιστορία. Φοβερή. Ναι. Πολλοί μας βάζανε τύπου Beatles και Rolling Stones απέναντι. Ότι υπήρχαν διαφορές, ότι τρογόμαστε, ότι. Τίποτα από όλα αυτά. Μια χαρά είμαστε και είμαστε ακόμα βέβαια, αδερφιά. Ο δίσκος λοιπόν τώρα για να σας επιστρέψω και να τα πάμε σε κάποιο πιο ενδιαφέρον θέμα έχει μια ωραία ιστορία, μια ωραία κατάληξη. Το Αρμαγεδόν. Το Αρμαγεδόν λοιπόν, εφόσον το πήρε αυτή η ξένη εταιρεία, μετά από μια δεκαετία, αφού είχε τα δικαιώματα, το έβγαλε σε βινίλιο στη Γερμανία. Γιατί είχε αρχίσει τότε η Γερμανία και αναπτυσσόταν στο έντονο ροκ και στο classic ροκ. Είχαν βγει η City, είχαν βγει διάφορα συγκροτήματα, η Camel τότε στην Ευρώπη, και υπήρχε ζήτηση. Οπότε το βγάλανε και αυτό, σου λέει τσάμπα είναι, βγάλε το. Τι έγινε, τι είχαμε, τη χάσαμε. Πέτυχε όμως, πήγε πάρα πολύ καλά στη Γερμανία. Έτσι ενδιαφέρθηκε μια εταιρεία από το LA, από το Los Angeles, αγόρασε τα δικαιώματα. Εμείς τίποτα, είδε έτσι. Δεν υπήρχε Ιντερνετ για να ενημερωθούμε. Ναι. Όλο. Αγγλόφωνο. Δημιουργείται ένας μύθος. Η PLJ Band είναι ένα συγκρότημα που δεν υπάρχει, που δεν το ξέρει κανένας. Δεν ξέρουμε κανένα από τα μέλη του. Είναι οι πιο μυστήριοι άνθρωποι του πλανήτη Γη. Δημιουργείται ένας μύθος. Κρατάει μια δεκαετία ο μύθος, βγαίνει στην Αμερική, βγαίνουν τα πρώτα CD. Εσείς ακόμα δεν ξέρετε τίποτα. Εμείς δεν έχουμε ιδέα. Υπέροχο. Ιδέα. Υπέροχο. Πουλάει, γίνεται του χαμού, το ξαναγοράζει πάλι η Universal, τα δικαιώματα στη Νέα Υόρκη, βγαίνουν τα πρώτα CD, αρχίζει και απλώνεται, έχει παγκόσμια κυκλοφορία από Βραζιλία, fan club, έχει Μπραζίλ fan club, έχει London fan club, έχει Βγαίνουν και τα περιοδικά και είμαστε τώρα, αλλάζει και η χιλιετία και μας έρχεται μια είδηση. Τώρα δηλαδή. Μάλιστα. Και μας έρχεται μία είδηση ότι, ρε παιδιά, αυτό το PLJ Band του Αρμαγεδόν δικό σας δεν είναι. Και λέμε, πού το ξέρεις εσύ αυτό τώρα, με τον πόνο μας παίζεις, άσε μας αδερφέ μου να πούμε. 20 χρόνια μετά. Αν ολοκλήρω το έργο, γιατί αν ολοκλήρω θα σας πω, γιατί αυτό ξέρω να σας το πω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το φέρω βαρέως. Εμείς μπήκαμε σε ένα στούντιο και κάναμε ένα 8ωρο. 2 ώρες είναι η εκπομπή μας. Όλο. Βάσεις, playback, τραγούδι, mix, mastering, 8 ώρες. That's it, that's all. Μέχρι εκεί ήταν τα λεφτά. Ναι, μέχρι τα λεφτά δεν είχαμε άλλα. Λέμε, κάνουμε τον demo να το δείξουμε στις εταιρείες. Η εταιρεία δεν επένδυσε, βγάλαν τον demo. Όλα αυτά που συζητάμε είναι τον demo. Όλος αυτός ο πανικός που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι τον demo. Ναι, είναι από τον demo, παιδιά. Είναι 8 ευλογημένες ώρες. Είναι αρκετές. Φάνηκε. Είναι αρκετές. Μεγάλο μάθημα αυτό για μας. Λοιπόν. Έγινε όλο αυτό που έγινε. Κάποια στιγμή λοιπόν είμαστε το 2000 τόσο
μαζί με το Λαβρέτη και δουλεύουμε. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θα μου το πείτε εσείς το πότε. Ήταν λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κίνας. Πότε έγιναν της Κίνας οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τότε. Ναι. Δύο χρόνια πριν, ή ένα ή δύο χρόνια πριν από την Κίνα. Διότι έρχεται τότε ο Υπουργός Πολιτισμού, και μην το θεωρήσετε ανέκδοτο, ο κύριος Βουργαράκης, έτσι του λέγανε τότε. Ναι. Λοιπόν, έτσι μη ελάστα μάλλον. Όχι, 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 δεν απλώς. Με προειδέας. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε ο άνθρωπος να δει την παράσταση. Ναι. Και πολύ καλά έκανε. Και έρχεται στα καμάρια και λέει εσείς το ίδιο. Αυτό το Αρμαγεδόν με το τέτοιο, τι γίνεται, πότε θα έρθετε από το γραφείο να μιλήσουμε. Εγώ με το. Στο ίδιο καμαρί ήμουν εγώ ο Λαβρέτης και ο Σάκης ο Μπουλάς. Και μοιραζόμαστε. Λοιπόν. Πού το ξέρεις, ρε Υπουργέ, τώρα εδώ. Να μας πει ότι ξέρω εγώ το πόσο σε θέλω. Ναι. Άντε, το μάθες. Και τη σκόνη, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Το Αρμαγεδόν, από πού και σου τώρα. Πρέπει να είσαι πολύ ειδικό για να έχει πει. Μου λέει, μας έχει έρθει, μου λέει, ένα mail, μια πρόταση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Κίνας και το θέλουν για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Της Κίνας. Ναι. Και εμείς λέμε, μένουμε κάγκελο. Λέμε. Βλέπω, λέει, καλά που δεν τον καρπαζώσαμε τον άνθρωπο. Τέλειο. Ναι. Ναι, παιδιά. Έγινε, έγινε, το βιώσαμε και αυτό. Τέλος πάντων, δεν πήγαμε βεβαίως, βεβαίως τότε. Αλλά προτάθη όμως. Έτσι και εκεί καταλάβαμε. Κάτι έχει γίνει στον πλανήτη. Και πώς πήγαμε εμείς στο Υπουργείο πάνω και μας έχει ετοιμάσει όλο το πακέτο. Το έχει τυπώσει από το ίντερνετ. Εγώ δεν είχα ίντερνετ σπίτι μου. Πού να πω, το πρόσφατα έβαλα. Μην νομίζεις. Ο Λαβρέτης, αλλού γέλο. Και μας δίνει ένα βιβλίο ολόκληρο με αποκόμματα, με διθυραμβικές κριτικές. Έτσι, με κυκλοφορίες, με fan clubs, με κείμενα, με. Και λέμε, παιδιά, όλα αυτά το Αρμαγεδόν. Και εμείς γιατί δεν έχουμε ιδέα, ρε γάμο του. Κάποια στιγμή είπαμε λοιπόν με τον Λαβρεντάκο μου, το αγαπημένο, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας εάν είχαμε ένα ψήγμα επιτυχίας από αυτή την πρώτη δουλίτσα και ένα μπράβο, ρε παιδιά. Τίποτα άλλο. Δεν θες παραπάνω. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Εμείς φάγαμε μούτζα ξύλο, κακή κριτική, σπάσιμο τα CD και στείλει όξω από την πόρτα. Λοιπόν, ένα ψήγμα να είχαμε, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Πόσο εύκολη θα ήταν η παγκόσμια καριέρα, πόσο θα είχαμε επηρεάσει και άλλους ανθρώπους και πόσο όλα θα ήταν εν κύκλο διαφορετικά. Πόσα αν είπες όμως. Ναι, όλο αυτό ήταν ένα κλικ όμως. Αυτό το κλικ όμως λοιπόν δεν έγινε τότε για κάποιο πάρα πολύ σοβαρό λόγο που ούτε εμείς το ξέραμε. Έγινε γιατί δημιουργήθηκε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Από εμάς, τους Φατμέ και 5 χρόνια μετά από τους Αγίους Αδερφούς Κατσιμίχα. Γιατί περί Αγίων πρόκειται. Εννοώ καλλιτεχνικά. Κακά παιδιά και αυτά σαν και εμάς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, οριοθετήθηκε ένας νέος τρόπος γραφής στο ελληνικό τραγούδι, το οποίο ήταν φως σκέτο. Διότι ακολούθησε ο κόσμος, χωρίς να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις, χωρίς να μας παίζουν τα ραδιόφωνα, πηγαίναμε το βράδυ και κόβαμε 10.000 εισιτήρια στο γήπεδο. Ήταν δηλαδή λαϊκή θέση. Πού το δίνει, πού το αποδίδεις αυτό. Στην ανάγκη του κόσμου. Ήθελε κάποιος να βάλει στο στόμα του ένα τραγούδι. Στην επικοινωνία που πέτυχε το συντονισμό. Σήμερα συμβαίνει το ίδιο. Σήμερα συμβαίνει το εθελοτυφλούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την τραπ. Δεν μπορεί το ένα παλικάρι, ξέρω από πού, από τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, που δεν τον έχει παίξει ποτέ. Κανένα κανάλι, καμία τηλεόραση, κανένα ραδιόφωνο. Να κόβει 30.000 εισιτήρια στη Νέα Σμύρνη. Είναι οργή λαού. Κάποιος αδιαφορεί για το αίμα που βράζει. Και το αίμα που βράζει πάει εκεί που πρέπει. Είτε το διαφημίζουμε είτε δεν το διαφημίζουμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου τραπ. Αλλά είναι τόσο αισιόδοξο να συμβαίνουν τόσο μεγάλες ανατροπές στο σύστημα. Δηλαδή, το οποίο είναι σίγουρο ότι μας έχει κατατροπώσει. Ναι. Το ίδιο συνέβη τότε και με τους Τερμίτες. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με την τραπ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πλέον σαν άνθρωπο είναι ότι υπάρχει υγιής αντίδραση. Υπάρχει ένα όχι, ασχέτως αν ακούγεται δημόσια. Εξωσυστημικό. Εξωσυστημικό, σαφέστατα. Που δεν το βοηθάει τίποτα. Τίποτα, δεν έχει ανάγκη να το βοηθήσει απολύτως. Και βρίσκει την τρύπα και. Μόνο του. Εμείς σου είπα, κάναμε παγκόσμια χαρία χωρίς να το ξέρουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Και όμως γίνανε. Το ίδιο ελπίζω λοιπόν για να το φέρω στο σήμερα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, αφού η τεχνητή νοημοσύνη τη δώσουμε 15-20 χρόνια να ολοκληρώσει αυτή την πόρδα την οποία μας τη φέρανε, ας πούμε. Δεν ξέρει τι λέει. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εγώ με το διαδίκτυο ήδη. Δύο μήνες τώρα. Άλλο ρωτάω, άλλο μου λέει. Θα σας το πω και αυτό. Υπάρχει αντίλογος. Υπάρχει σοβαρός αντίλογος. Τα λέγαμε, πώς τα λέγανε αρχαιοελληνικά, και στα off πριν,
αυτό που κάναμε, ότι ναι, μένει η δημόσια εικόνα ή στα social, στα φατσοβιβλία, στα Instagram, πώς τα λένε όλα αυτά, μοιάζει να είναι αυτό, αλλά απλά μοιάζει. Έξω υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος ακόμα. Που υπάρχει κόσμο, δηλαδή, γιατί όλοι λένε, ας πούμε, ότι όλοι ακούνε σκυλάδικα στην Ελλάδα. Πολλοί ακούνε σκυλάδικα και καλά κάνουν. Έτσι, γιατί να μην ακούνε, αφού είναι ανάγκη του λαού να τα ακούσουν. Γιατί όχι να ακούσουν μόνο έντεχνο ή μόνο ροκ ή μόνο jazz, ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε jazz. Λίγοι, ναι, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε κλασική μουσική. Λίγοι. Μα τι λίγοι, αφού το μέγαρο είναι γεμάτο κάθε μέρα. Πάπτσε, δεν κατάλαβα καλά. Ένα κύριο με ένα βιολάκι που έκανε μια συναυλία. Πώς έκανε δύο μέρες στο Ολυμπιακό Στάδιο προχθές. Δεν μας τα λένε καλά. Μήπως είναι ψέμα αλλά αυτό, ή μήπως είναι ψώμα. Ο μέγα από εκεί γραμμένο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ λοιπόν και είναι μπροστά στα μάτια μας. Να, αυτά. Ωραία. Σταματάω παιδιά γιατί σας πήρα φαλάκι. Όχι. Συγχωρέστε την πολυλογία μου, αλλά είναι ο ερμός. Καταρχάς, πολύ ωραίος είναι. Ένα. Δεύτερον, Αντώνη, άμα δεν ήταν να τα λες εσύ, θα καθόμουν εγώ εκεί, ο Γιώργος εκεί, θα την κάναμε δυο μας. Η δεν είναι να μας πεις εσύ. Και να σε ακούσουμε και να συζητήσουμε μέσα σε όλα αυτά που λες. Αυτό που είπες τώρα έδωσες νομίζω φτερά και χαρά σε παιδιά που κάνουν πράγματα και πιστεύουν ότι πρέπει να μπουν σε ένα σύστημα αντί και καλά, πρέπει να υπογράψουν κάποια συμβόλαια, πρέπει να πάνε με κάποιες νόρμες κλπ. Να επακούσουν κάποιους ανθρώπους. Το κεφαλιό τους πρέπει να κάνουν. Αυτό έχει πει και ο Ζαμπέτας όταν το ρώτησα εγώ. Με πιο χυδαίο τρόπο μου το είπε βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω. Ήταν και πατέρας όλων μας. Το πρόλαβα. Το πρόλαβες. Το πρόλαβα. Λοιπόν, δεν απάντησε στο βασικό ερώτημα της εκπομπής. Πες που η εκπομπή λέγεται Τέχνη σώζει ζωές. Το πιστεύεις λοιπόν εσύ αυτό το πράγμα, ναι ή όχι? Αφού είμαι ζωντανός. Φωνέτε, είναι τέλειο. Αφού είμαι ζωντανός, σώζει. 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 Βέβαια σώζει. Η τέχνη είναι η ίδια η ζωή. Κατά άλλους είναι καθρέπτης. Σε πρώτο επίπεδο είναι καθρέπτης. Οφείλει να είναι καθρέπτης. Σε δεύτερο επίπεδο είναι η ίδια η ζωή. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς δόνηση. Το σύμπαν δονείται. Ό,τι δονείται είναι νότα. Ό,τι είναι νότα ανοίξει μια κλίμακα. Όποια είναι κλίμακα την ξέρω. Το ξέρω όλα. Είναι συχνότητα, είναι αριθμός. Πυθαγόρας. Είναι συχνότητα, είναι αριθμός. Εδώ με τον αριθμό τα χαλάμε λίγο βεβαίως, διότι έχουμε την αίσθηση πλέον ότι η ψηφιοποίηση είναι αυτό που ήταν. Ήταν ο αριθμός. Ήταν ο αριθμός. Ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Σωστά. Δηλαδή κρύβονται πολλά πράγματα πίσω από το αριθμό. Το ένα, παραδείγματος χάρη, εσείς θα ξέρετε καλύτερα ορισμένα, αλλά λένε ότι το ένα είναι αυτό που λέει. Είναι το ένα. Το απόλυτο. Είναι αυτό που είναι, που λένε οι Ινδοί. Κρυζιαούρτι, πώς το λέγανε αυτό. Οι δικοί μας το είπαν αυτό πριν από τον κύριο αυτό που λέγανε. Κρυζιαούρτι το λέγαμε στο Λύκειο και το κοροϊδεύαμε. Γιατί. Παιδιά, δεν είχα πατήσει εγώ με αυτόν, το ξέρετε. Όχι. Κάποια στιγμή ένα φίλο, ηθοποιό. Μπορεί και να το ξέρεις, είναι γνωστός το οποίος. Σπύρος Δρόσος λέγεται. Ναι. Σπύριδον. Φίλος μου. Πολύ παιδί που είμαστε στο ίδιο γραμμή, παιδί μου. Μου κάνει δώρα ένα τέτοιο βιβλίο, με κατέστρεψε. Με κατέστρεψε. Κόλλησα. Εγώ ξέρεις, ήμασταν λύκειο κλασικό και πρακτικό. Εμείς ήμασταν κλασικό. Όλο Πλάτωνα, Σοκράτη, άντε και λίγο Αριστοτέλη, δεν τον πάω και πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι εκεί. Και μου χώνει ένα κρυζιαούρτι, το πρώτο, κρυσναμούρτι. Τρελάθηκα. Κόλλησα, πήγα μετά, πήρα άλλα τρία βιβλία. Άλλαξε όλη μου η ζωή, όλη μου η οπτική γωνία και κάποια στιγμή σκάω στο σχολείο με ξυρισμένο κεφάλι κανονικά. Πήγα και τη βάρεσα. Το ξύρισα. Τόσο πολύ. Σούργελο κανονικά. Ναι. Ενώ ο Σπύρος ο Δρόσος είχε μακρύ μαλλί από τότε. Όχι. Το μασκουλεύανε τότε, δεν μας αφήνανε στο σχολείο. Να εντάξει, μακριά. Ναι. Αλλά δεν ξυρίστηκε ποτέ, όχι καλέ. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Και μου το πήγε λαού. Μου λέει, Μιτζελέ, θα σου κάνω δώρο, μου λέει, ένα βιβλίο πρώτα και μετά θα σου δώσω το βιβλίο που μιλάει για αυτό που είναι. Δεν είχα φτάσει. Δηλαδή, το Πλάτωνα στο γυμνάσιο μας τον διδάσκανε επιφανειακά τώρα. Δεν είχα μπει βαθύτερα μέσα. Στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου μπήκαν πια στον Πλάτωνα πιο μέσα. Και μου λέει, θα σου το φέρω λίγο λαού. Και έτσι μου έκανε δώρο το Σιντάρτα. Για να με έχω βάλει αρχικά μέσα. Έτσι. Και μετά με πήγες αυτό. Και πήγες από αυτή τη διαδρομή, έκανες έτσι και τώρα μου μιλάς για Ελλάδα και... Πάντα μιλούσα για Ελλάδα. Μεγάλωσα μέσα σε όλο αυτό το θέμα. Είχα πολύ καλές δασκάλους και δασκάλες και μη σας φάνει παράξενο. Σε δημόσιο πήγαινα βεβαίως, είχαμε εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπους να μας διδάξουν με πολύ μεγάλες και βαθιές γνώσεις. Και μας βάλανε σε ένα δρόμο φωτεινό. Ίσουνα είχες τα αυτιά να ακούσεις εκείνη τη στιγμή τους δασκάλους. Ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Είχα αυτιά να τους ακούσω. Είχα μάλιστα μια. Έχει φύγει από τη ζωή. Αν μπορούν να φύγουν από τη ζωή τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες ψυχές. Η Μαρία Κουκλωμάτη ήταν η φιλολογός μας, η οποία μας ακολουθούσε. Κοίταζε
πιο λίγο ή πολύ φως έχει το κάθε παιδί και τον έριγνε και έπρεπε να τον ρίξει. Λοιπόν, παρόλο που λέγονταν κουκουλωμάτι. Κουκουλωμάτι, αλλά άλλο αυγουλωμάτι, σίγουρα. Εξαιρετική. Μόλις τελείωσε η δικιά μας η σειρά, να το πω έτσι, και στην τρίτη ηλικίου, η Μαρία Κουκουλωμάτι έφυγε από την Ελλάδα και πήγε και δίδαξε στην Ελβετία, σε ένα ελληνικό σχολείο. Και συνταξιοδοτήθηκε από εκεί. Επέστρεψε συνταξιούχος και ανακαλύπτω με φωτογραφίες της με λουλουδάκια που πήγαινε, ας πούμε, στην προτομή του Πλουτάρχου. Πήγαινε στο Θουκυδίδη, στον άλυπο, πήγαινε το άφηλο λουλουδάκια, τους έκανε. Ήταν ένας τέτοιος γλυκύτατος άνθρωπος, η οποία μας οδήγησε όμως. Πόσο επηρεάζει ένας καλός δάσκαλος, έτσι, σε αυτήν την εποχή. Και δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν και άλλοι μαζί με αυτή. Αλλά αυτή ήταν διακεκριμένη της προσωπικότητα, είχε βαθύτατη γνώση της φιλοσοφίας και είχε και μεταδοτικότητα και νοιαζόταν. Το πιο σημαντικό πράγμα στο δάσκαλο. Νοιαζόταν, παιδιά. Δηλαδή, με έβαλε και έκανε, ας πούμε, το πρώτο μου βιβλίο, δεν έχω κάνει ποτέ βιβλία, αλλά έχω κάνει κάποιες προσπάθειες. Με έβαλε και έκανα κείμενα. Μου έλεγε, πάρε αυτό το λογίδρο και κάντε μου λόγια, κάντε μου κείμενο, κάντε μου ανάλυση, κάντε μου αυτό, σε παρακαλώ. Το έκανες ωραία, κάντε μου τώρα ποίηση και μελοποίησέ το. Γράψε ένα τραγουδάκι με αυτό. Με έβαλε σε ένα δρόμο. Σωστά. Τι υπέροχο. Με έβαλε σε ένα δρόμο. Να, αυτό ήταν το παγετάκι. Να σε ρωτήσω. Μιτζέλος. Με την καλή έννοια πάντα. Ναι, με την καλή. Το έχουμε διευκρινίσει αυτό εξ αρχής. Από την αρχή. Μιτζέλος είναι εξής. Αυτός ο οποίος είναι ο Έλλην, Έλλος. Καλά λέω. Όχι, αλλά τέλος πάντων συνέχισε. Λέω ρε φίλε. Όχι. Δεν σταματά πει αυτά. Το Έλλος είναι κατάληξη των Ελλήνων, δεν είναι. Τέλος πάντων, συνέχισε. Τι θες. Α, δεν σ' αρέσει. Όχι. Α, ωραία. Λοιπόν, πες, κάνουμε σε μια εξήγηση του Μιτζέλος. Από τη Μιτζέλα. Από τη Μιτζέλα, ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι, ψάχνουμε, δηλαδή. Ποια έχω, πείτε μου και εμένα. Η Μιτζέλα είναι ένα χωριό. Το Πιπαλιά. Δεν υπάρχει. Ένα χωριό που δεν υπάρχει. Δηλαδή το ψάχνω, έχω πάει εγώ. Υπάρχει. Α, είναι σαν, όχι, σαν το πρώτο άλμπουμ. Α, που δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε. Ήταν σαν το πρώτο συγκρότημα. Η Μιτζέλα είναι ένα σημαντικό τόπο. Πολύ σημαντικό. Είναι η αρχαία υπνή. Ναι. Είναι η αρχαία υπνή. Η πνή με γιώτα, να το πούμε αυτό. Φούρνη. Βγάζανε πορφύρα και δεν ήταν φοινικές, ήταν Έλληνες. Λοιπόν, ήταν εκεί, είχαν και δικά τους καραβάκια, είχαν εξαιρετικά ανεπτυγμένη την αυσυμπληρωία τότε. Ομορφιά. Ξέρεις τώρα, το πύλιο από τη μεριά του Αιγαίου. Ένα φως απίστευτο. Εκεί ήταν όλοι οι πρόγονοι, είναι οι Μιτζέλοι, είναι αυτοί που δεν πληρώνουν, είχαν άρνηση να πληρώσουν εσδηλίους, γι' αυτό και το Δέλτα που βάζει ο Παπαδιαμάντης, δεν πληρώνανε το φόρο. Το φόρο. Οπότε πήγανε, ας πούμε, Αθηναίοι και την καταστρέψαν. Η πρώτη καταστροφή ήταν επειδή δεν απέδιδαν φόρους οι Μιτζέλοι. Εκεί πέρα. Έκτοτε μετά τους κατέστρεψαν και οι Ρωμαίοι, τους κατέστρεψαν και οι Βυζαντινοί, τους κατέστρεψαν και οι Τούρκοι και μας τέλειωσαν. Και οι αρχαίοι πνοί δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν πια, όχι. Φύγαμε και πήγαμε στη Σκιάθο. Ή κάποιοι άλλοι πήγαν από την άλλη μεριά του Παγασιτικού, κάνα τη Νέα Μιτζέλα εκεί η πέρα. Η Νέα Μιτζέλα έγινε επειδή εκτίμησε όλη αυτή την ιστορία και τη γενναιότητα των Μιτζελιωτών η Αμαλία. Mm-hmm. Και τους έκανε δώρο τα νέα εδάφη, τους δρόμους, την εκκλησία, το σχολείο, τα σπίτια τους. Και αυτοί αργότερα προς τιμήν της την ονόμασαν Αμαλιάπολη. Ναι. Και επανήλθε μετά βέβαια. Εσύ βέβαια Σκιάθο. Αγαπάς, εγώ, η οικογένειά μου από το 1600 και μετά είναι σε Σκιάθο. Είμαστε εκεί. Δονούμε υπέροχα στον Εσύ. Εγώ όμως βρήκα κάτι στη Σκιάθο που δεν ξέρω αν θα το ομολογήσεις εσύ. Πες το. Σε σχετικά με σένα. Α, βρήκε, τι βρήκες πάλι. Έχω βρει. Τι έχει κάνει αυτός ο τύπος, έτσι. Έχει κάνει ένα CD στο μπαλκόνι του. Ναι. Το ηχογράφησε όπως του καθότανε, με να φωνάζουν γύρω, να περνάνε μηχανάκια, να λέει ο άλλος «Γεια σου, Αντώνη». Έχει κάνει ένα CD με ό,τι τραγούδια του βγήκαν στο μπαλκόνι του εκεί και το έχει δώσει στην εκκλησία του χωριού και που λέτε μόνο εκεί. Και το έχει απαγορεύσει από το διαδίκτυο. Σε ένα μοναστήρι, ναι. Απαγορεύεται στο διαδίκτυο. Και το έχει απαγορεύσει στο διαδίκτυο. Πολύ άλλο που έχω κάνει τέτοια, ναι. Ναι, γι' αυτό λέω. Αλλά αυτό είναι ωραία, μια ωραίοτατη παραγωγή. Είναι πολύ κόντρα σε αυτό που συνέβαινε στην παγκοσμιοποίηση δηλαδή. Έτσι το αισθάνθηκα. Δηλαδή πηγαίνουμε στα ακριβότερα στούντιο, με τα ακριβότερα όργανα, με την καλύτερη μελέτη και σπουδές, με την απίστευτη προετοιμασία και την ευλογία της συνθέσεως εκ των θείων, όλα αυτά για να γίνει ένα MP3 σε ένα iPhone. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Πάμε καλά. Δηλαδή, ξοδεύουμε 100 χιλιάρικα για να εισπράξουμε 0. Δεν παίζει, φίλε. Καλό, πάρε, φίλε. Ό,τι πληρώνετε θα πάρετε. Θα το γράψω με το iPhone. Με το iPhone δεν τα ακούς. Με αυτό θα το δουλέψω. Έτσι ξεκίνησε το πακέτο. Άκου, δεν έχω ανάγκη τίποτα παραπάνω, ούτε κάτι παρακάτω. Στον μπαλκονάκι, λοιπόν, εγώ δονούμε, γιατί βλέπω τη θαλασσίτσα. Έχω και ένα γεράκι. Το οποίο σαφέστατα δεν είναι το ίδιο, μην τρελαθούμε. Πάντως ένα γεράκι πάντα είναι από πάνω μας εκεί. Είναι αυτά τα λεγόμενα σαΐνια που ζουν μέσα στα χωριά.
Και στην, σε εμάς στις Ποράδες έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση γεράκια του κόσμου, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Έρχονται και ζευγαρώνουν εκεί. Το γεράκι λοιπόν της γειτονιάς, μόλις βγω στον μπαλκόνι και ακούσει κιθάρα, παιδιά, είναι πάνω. Είναι εκεί. Είναι εκεί. Ήταν και ρόζο του Απόλλωνα, του Θεός Μουσικής. Ναι, ήταν. Κολώνει λοιπόν πολλές φορές, γιατί είναι και ψηλά το σπίτι και είναι σαν στήλη έτσι να. Λες, μα θα μου τη χώσει, δεν μου τη χώσει. Και είναι, ακούγεται και στο CD. Με έχει κράξει αρκετές φορές. Φαίνεται δεν του άρεσε και μου την έριξε. Ή επιβράβευε αυτό που άκουγε. Ή επιβράβευε. Τον έβαλα και στο εξώφυλλο τον τύπο. Ωραία. Μια φωτογραφία. Και ακούγεται. Ακούγονται λοιπόν. Ναι, αλλά γιατί το έχεις απαγορεύσει στο διαδίκτυο. Δεν είμαι σύμφωνος ακόμα απόλυτα με την ύπαρξη του διαδικτύου. Mm-hmm. Το θεωρώ εν πλήρη αντιστοιχεία. Πώς ήταν, ας πούμε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Που προετοίμαζε τον κόσμο για την έλευση του Χριστού. Έτσι λοιπόν και το διαδίκτυο ήρθε για να μας προετοιμάσει για την έλευση κάποιου άλλου Χριστού, κάποιες άλλες μεγαλύτερες δυνάμεις από αυτή την οποία φαίνεται να έχει. Μας ετοιμάζει για μια νέα εποχή. Απόδειξη ότι μας ετοιμάζει για τη νέα εποχή είναι ότι μόλις μας τελειώνει η προηγούμενη. Έχουν καταπέσει όλες οι αξίες, όλες οι δυνάμεις. Κάποιοι τρώνε την ιστορία όλων των λαών, όχι μόνο τη δικιά μας. Δεν έχει κάποιος μόνο με εμάς κάτι. Έχει με όλες τις ιστορίες όλων των λαών. Άρα θέλει να περάσει. Με ό,τι έχει σχέση με το παρελθόν, δηλαδή. Ναι, το παρελθόν. Με τη μνήμη. Λοιπόν, ναι. Η μνημοσύνη λοιπόν τώρα στοχοποιείται. Ήδη μας έχουν βάλει να μην τη χρησιμοποιούμε. Όποια πληροφορία θες, θα την κουκλάρεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι πότε έγινε η ναυμαχία της Αλαμίνος. Ναι, βασικά δεν έχεις λόγο να θυμάσαι πολύ πιο σημαντικά, πιο χρηστικά πράγματα. Δεν θυμόμαστε πια τηλέφωνα. Το τηλέφωνο του φίλου. Το τηλέφωνο της αγαπημένης μας δεν το μάθαμε ποτέ. Απίστευτο. Ναι, έτσι και χάσουμε σήμερα το κινητό, δεν θα μπορούμε να την πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν συμφωνώ με την ύπαρξή του. Και δεν συμφωνώ με την ύπαρξή του στο καθολοκληρίαν. Κάποια πράγματα λοιπόν ας υπάρχουν και έξω από το διαδίκτυο. Να μου πεις χάνεις λεφτά. Μα δεν πληρωνόμαστε εμείς από το διαδίκτυο. Είναι μεγάλο λάθος το διαδίκτυο. Να το θέσουμε αυτό το θέμα. Είναι σοβαρότατο. Μεγάλο λάθος να αφήσεις την πρωτογένεια έξω από το γίγνεσθε. Είναι πολύ, πολύ κουτό. Είναι λίγο χιτλερική η αντιμετώπιση και θα αποτύχουν πως απέτυχε και ο ναζισμός. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επαναλαμβάνω, ακριβώς το ίδιο λάθος. Και θα το βρουν μπροστά του. Έτσι λοιπόν, κάποιες παραγωγές δεν είναι ανάγκη να τις ακούσουν όλοι, γιατί δεν θα τις ακούσουν όλοι. Οπότε, όποιος θέλει να πάρει αυτό το συγκεκριμένο CD, πάει στο μοναστήρι, πάει στο μοναστήρι στη Σκιάθο και δεν το πάνε εκεί. Τέλος. Μου θυμίζει. Είναι έργο. Αυτό είναι. Αυτό όμως τι είναι, αγαθό. Είναι ηχογραφημένο με αγαθή πρόθεση. Διότι όταν τα έγραφα, δεν σκεφτόμουν ότι τώρα θα ηχογραφήσουμε και θα κάνουμε ένα CD και θα κάνουμε τίποτα. Στον μπαλκόνι μου είμαι και μελετάω. Βάζω και το τσιπουράκι μου και το κρασάκι μου, ακούω και τα πουλάκια και τη θαλασσία έτσι από κάτω, περνάει και ο κόσμος. Είμαι πλήρως εναρμονισμένος. Εκεί δονούμε, γιατί είναι και η ιστορία της φαμίλιας μου, την οποία λατρεύω και αγαπώ, γιατί δεν τη γνώρισα. Οπότε προσπαθώ να επικοινωνήσω. Όλο αυτό το αλυσφαιρίσει λοιπόν βγάζει γένα. Βέβαια σου βγάζει το νησί αυτό, διέπεται από τον Παπαδιαμάντη, δηλαδή είναι παντού, δηλαδή είναι η γλώσσα του. Και όλες τις προηγούμενες ψυχές. Ναι. Ο Παπαδιαμάντης για να δημιουργηθεί σε αυτή τη δόνηση, σημαίνει ότι η δόνηση είναι του νησιού. Ο κ. Αλέξανδρος δέχτηκε το δώρο, το πολύ μεγάλο δώρο, έτσι το συζητάμε, της αιωνιότητος. Είναι αυτός που μας δίδαξε αρχικά τη ροή του χρόνου, γιατί είναι ένα νήμα από τον Όμηρο, στον Παπαδιαμάντη και δεν βράχηκε πουθενά, ήταν πάνω από το Αιγαίο όλο. Και ήρθανε έτσι ολοκέντρο και ολόφρεσκο και ήρθε και χτύπησε πάνω μας. Να μην γράψουμε και εμείς δύο μουσικές. Αυτό είναι τόσο απλό. Βλέπεις. Μιτζέλος. Άρα Μιτζέλε. Ποιητικός. Να σου πω. Τα βράδια. Τα έτσι ναι. Γι' αυτό και σε φέραμε βράδυ. Να σου πω κάτι. Θέλω να σου θυμίσω τρεις λέξεις. Θα σου πω τρεις λέξεις, οι δύο είναι ίδιες. Και θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει αυτό που θα πω. Όχ, με πάει στα δύσκολα. Οι λέξεις είναι πάρα πολύ απλές. Ναι. Κάστανο, κάστανο, σήκω. Πω, τι μου είπες τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία. Φυρί του μπας. Όλοι όμως τη θέλω. Κάστανο, κάστανο. Όλοι τη θέλω. Να καταγραφεί έτσι όπως... Υπάρχει χρόνος δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει χρόνος. Πες το. Α, θα το πω. Δεν το ξαναδεί. Που θέλεις να μας κάνεις το... Ναι. Εγώ τώρα στα ρούμπα. Έτσι, είμαι 27 στα 28 και έχω σπίτια, αυτοκίνητα, εξουσικά, έχω γεμίσει στάδια. Εντάξει, δεν άρπαξα τότε, για χαρά το πήγαινα. Είχαμε 12 LP,
και ένα μέλλον βαρβάτο, αλλά έλα που διαλύουν οι τερμίτες. Και τι κάνουμε τώρα? Μου λέει λοιπόν τελευταία περιοδία, τερμίτες Χαρούλα Αλεξίου. Μάλλον Χαρούλα Αλεξίου, τερμίτες για να ξέρουμε και τι λέμε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, για να μην μένει μας. Χαμός, έτσι στάδια, καταλαβαίνεις τώρα, δεν θέλει πολύ. Και μόνη της να ήταν η Χαρούλα, το ίδιο θα ήταν. Της φεύγει ο κιθαρίστας και μου λέει, Αντώνη, έχω να κάνω μια περιοδία στην Ευρώπη, είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Θα έχουμε και τσέλα και βιολιά και φλάουτα και αυτό, και θέλω ένα κιθαρίστα, παιδί μου, να μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη τώρα. Γιατί τότε οι κιθαρίστες ήταν λίγο πιο λαϊκοί, ήταν λίγο πιο περίεργοι. Μπορείς, του λέω, δεν έχω και τίποτα άλλο να κάνω. Διαλύουν τερμίτες, την άλλη μέρα πρόβα εγώ. Διαλυθήκαν οι τερμίτες, οπότε ψάχνει και δουλειά. Άκου ιστορία τώρα. Πλήρης απογοήτευση με τη διάλυση, γιατί έχω γράψει το πόσο σε θέλω. Έχω κάνει τη Βασίλισσα τη Σιωπή, κάνω δηλαδή τα καλύτερά μου και διαλύει μπάντα, ρε φίλε. Και λες, άρα δεν κάνω. Τι να κάνω, φτάνει, εντάξει, okay. Δώσαμε. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. 27 βράζεις, δεν είσαι τώρα να περιμένει τον μπάσκετ. Τώρα. Τέλος πάντων, πήγα. Κάναμε τις πρόβες μας. Στις πρόβες εγώ. Όχι, έρχεται ο μαέστρος. Αυτό θέλω να πω. Ο οποίος είναι τεράστιος μαέστρος. Θήμιος Παπαδόπουλος. Φοβερός μουσικός. Η πρώτη του δουλειά. Ναι. Ψάρακας. Γράφει τα πάντα. Ακόμα και το hi-hat. Το γράφει. Λοιπόν, γράφει και τις κιθάρες. Τους μεγαλύτερους μαέστρους που έχουμε. Το είπα από την αρχή. Ναι, ναι, και το οφείλω να το πω κι εγώ. Λοιπόν, εγώ όμως μαθημένος στη δουλειά μου, στα δικά μου τα τραγουδία, παιδί μου, και στην ομαδική εργασία. Και του φαίνει μπροστά παρτιτούρα. Δίνει την παρτιτούρα. Και του λέει, τι είναι αυτό, ναι, για να το δούμε, του λέω χοντρικά να μην ψαγνόμαστε. Όχι, 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 παιδί μου, λέει, αυτό θέλω. Εντάξει, το κάνω. Περιμένω να ακούω. Μουσικάρες τώρα, λέει, ένας και ένας, έτσι, θεοί. Δηλαδή, ο καθένας από μόνος του είναι τεράστιο κεφάλαιο, τύμπανο αντίπας, ας πούμε. Άλλο συνθεταράς, έτσι. Τώρα που ζει και Χρήστος Νικολόπουλος, δηλαδή τρελαίνεσαι. Δηλαδή, δεν τους ήξερα. Πια, Μάρκος Αλεξίου, πια. Ο Μάρκος, πω. Θεοί. Παγκοσμιότητες. Παρεξηγέμαι εγώ λιγάκι. Είμαι έτοιμος να του τυχώσω. Του θύμιζε την πουνιά. Αρχίζουν, πέφτουν λίγες φωνές. Έρχεται η θεία μου, λέει, Αντώνη μου, εδώ έτσι γίνεται. Κάνε υπομονή, θα σου το εξηγήσω αργότερα. Παίξε αυτό που βλέπεις. Του λέω, εγώ έχω να δω παρτιτούρα, του λέω, από 12 χρονών, ρε πλάκα μου, κάτσε. Γράφω τα δικά μου, τα παίζω και θα μου πεις εσύ τι θα παίξω. Στη δικιά μου την κιθάρα, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Εδώ δεν γίνεται έτσι το λέει. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Εντάσσεται ο Μιτζέλος, με την καλή έννοια. Ποτέ δεν εντάχθηκε, τέλος πάντων. Δεν εντάχθηκε γιατί στην επόμενη δουλειά έγινα μαέστρος. Δεν το άντεχα να μου λέει άλλο τι θα κάνω στη μουσική. Και έτσι αναγκαστικά προχώρησα. Πάμε λοιπόν τώρα πρεμιέρα. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Πάμε στο Κάστανο Κάστανο Σίκο. Πρεμιέρα. Έπρεπε όμως να τον κάνω τον πρόλογο. Ξεκινάμε, παίζουμε, εγώ έχω την παρτιτούρα μπροστά, ψαρωμένος, μην κάνω κανένα λάθος, έτσι. Γιατί είναι όλα άγνωστα. Δεν έχω ξαναπαίξει ζεμπέκικο στη ζωή μου, δεν έχω ξαναπαίξει τη ζεμπέκικο. Πού να τα παίξω, με τους ερμίτες. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα. Οπότε είμαι προσιλωμένος, είναι όλα γραμμένα. Μια... Λες και παίζει Μπετόβεν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Ήταν πολύ μαύρο η παρτιτούρα. Ξεκινάω λοιπόν, φτάνουμε στο όλα σε θυμίζουν. Λοΐζος, Θεός. Μέσα στο στρες της νύχτας βλέπω και εγώ λοιπόν την παρτιτούρα 8-8. Το ίδιο λάθος που σας είπα που κάνουν και οι Πυθαγόροι ή μεταπυθαγόροι. Αριθμός 8-8, δηλαδή 4 τέταρτα πάμε. Και αρχίζω. Το 4 τέταρτα δεν έχει σχέση με το ρυθμό των 8-8 όμως. Τον κοιτάνε η μουσική. Η άλλη μουσική που με κοιτάζουν, λέει τι κάνει αυτό. Τι έπαθε, εγκεφαλικό. Εγώ βράχος. Εκεί είμαι σίγουρος ότι κάνω. Το θέμα, είναι, το θέμα είναι ότι έχει μια στάση ότι είμαι σίγουρος ότι είμαι σωστός. Αλάθος. Εσείς με κοιτάτε. Ο Μίστερ Ξερόλας να είμαι. Ναι, εσείς κάνετε λάθος. Εγώ είμαι ο Σταρ. Ναι. Εσείς κάνετε. Πώς το είπε και ο γιος του, πώς το λένε, του Βαρδενογιάννη. Εγώ πεινάω, εσείς πεινάτε. Το κλειτό ρήμα. Έτσι ακριβώς έγινε το βράδυ. Εγώ εκεί. Η Χαρούλα εκτεθειμένη μπροστά με το μικρό να προσπαθεί να πει. Πού να πει, δεν μπορεί να πει. Είναι αδύνατο. Είναι άλλο ρυθμό. Γυρίζει στο. Στον πιανίστα, τον Μάρκο, του κάνει κάτι. Παίξε. Παίζει ο τύπος. Μα γιατί πώ θα πάω να το τυχώσω. Σα στείλει, δεν ακούστε, παίζω. Παίζει λάθο. Είχα τσαποκαλυφθεί άγρια, μιλάμε. Μόλις, όλοι, μόλις μου σκέφτομαι. Όλοι κάνουν λάθο. Εγώ εκτό από μένα. Εκτό από μένα. Τι να κάνω. Να μην το πω. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έχει κρεμάσει η παράσταση, ο κόσμο τι είναι το, τι γίνεται, τι κάνω. Γιατί παίζει 10 λεπτά εισαγωγή, α πούμε, τι δεν θα μπει Χαρούλα να πει το κομμάτι. Ναι. Έρχεται η Χαρούλα δίπλα μου. Δίπλα μου. Εγώ να πηγαίνω έτσι από τα νεύρα και μου λέει «Αντώνη, κάστανο, κάστανο, σήκω, κάστανο, κάστανο, σήκω». Και την ακούω και λέω «Μαλάκα,
Κάστανο. Αυτό είναι ο ρυθμό. Και αρχίζει και παίζει το κάστανο, κάστανο. Σήκω και αρχίζει καρούλα. Όλα σε έτοιμη. Συγκλονιστική ιστορία. Άλλαξε η ζωή μου εκεί πέρα. Μπήκα στην ελληνική ρυθμολογία και την κατανόησα. Την κατάλαβα. Κατάλαβε. Δηλαδή ένα και ένα δεν κάνει ποτέ δύο στη μουσική. Κάνει οτιδήποτε άλλο. Και αυτό μου άλλαξε όλη τη ζωή. Έτσι. Μπήκα σε αυτό τον παράδεισο της ελληνικής ρυθμολογίας, που παράδεισος είναι, κανονικός παράδεισος. Και μετά κατάλαβα γιατί μιλάμε όπως μιλάμε, γιατί κλαίμε όπως κλαίμε και πώς πρέπει να μελοποιούμε τον κάθε λόγο. Είναι όλα προδιαγραμμένα, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις. Ένας τρόπος υπάρχει είναι να μελοποιήσεις. Είναι όλα μέσα σε ρυθμό. Να μελοποιήσεις μία φράση. Ο σωστός. Και ουδής άλλος. Και ουδής άλλος. Στα ελληνικά πάντα. Ναι. Έτσι, στα ξένα είναι άλλη ενέργεια, είναι άλλο πακέτο. Δεν το ξέρω, δεν λέω τίποτα. Αλλά τα ξένα και εδώ τα λέμε δεν λένε και τίποτα, παιδιά. Oh, baby, 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 I'm gonna leave you, baby, κλείσαμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αυτά. Εκτός από κάποια μεγάλα σπουδά. Οι Zeppelin, ας πούμε, είχαν κάποιους πιο ψαγμένους στίχους. Εντάξει, υπήρξαν. Υπήρξαν και κάποιοι έτσι, πιο ψαγμένοι, όπου μεγαλώνοντας και τώρα με τα Facebook και με τα τέτοια που βλέπουμε, που τους πλησιάσαμε και εμείς λίγο πιο κοντά, βλέπεις πόσο επηρεασμένοι ήταν από τον ελληνικό λόγο. Οι ίδιοι το λένε. Και οι Beatles ήταν από τις ελληνικές μελωδίες, τα δημοτικά. Πιτσιρικάς δεν τους γούσταρε, ήταν ξενέρωτε τελείως. Μεγαλώνοντας όμως κατάλαβα ότι εδώ φιλαράκι. Άλλαξαν την παγκόσμια μουσική μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτά τα παιδιά της Αμαρίνας, δηλαδή η μελωδία και ο ρυθμός από τα παιδιά της Αμαρίνας, το βλέπεις στους Beatles, ας πούμε, μέσα σε πράγματα, μέσα σε Queen, Rolling Stones κλπ. Και λες, έχω σπουδαία μουσική. Έχω βρει στο διαδίκτυο και τις έχω μαζέψει όλες τις φωτογραφίες που υπήρξαν, δημόσια τουλάχιστον, των Beatles από τα ταξίδια τους στην Ελλάδα. Μ' αρέσει και τις μαζεύω αυτές. Έχουν συγκλονιστικές φωτογραφίες στους Δελφούς. Δεν ξέρω αν τις έχεις δει. Ναι. Μία με τον κιθαρίστα, αν πέσει ποτέ το μάτι σου, κοίταξε που είναι ένας κιθαριστής του πανηγυριού, με τον κλαρινιτζί του, με τη φουστανέλα του κανονικά και κρατάει την κιθάρα, έτσι. Και είναι δίπλα ο Λένον και βάζουν μαζί το χεράκι στον Ντο Ματζόρε. Και λέω ρε φίλε, τι ωραίο πράγμα είναι όλο αυτό. Πού να ξέρει ο άλλος ποιος είναι, αλλά και πού να ξέρει και ο Λένον τι ιστορία έχει πίσω του αυτός ο μουσικός. Προφανώς το ήξερε, γι' αυτό και ήρθε και εισέπραξε και γι' αυτό άγγιξε την παγκοσμιότητα μετά. Και οι Pink Floyd έρχονται εδώ πέρα. Pink Floyd είναι Έλληνες. Δεν είναι Ελληνιστές, οι φιλέλληνες είναι Έλληνες Έλληνες. Έτσι, κανονικά, μιλάνε ελληνικά άψογα. Έρχονται πολλά χρόνια με το σκάφος, δουλεύουν εδώ. Ο Γκίλμορ δεν ξέφυγε ποτέ από εδώ. Πάντα εδώ είναι. Τώρα είναι στην Ύδρα. Είναι μια πενταετία που μένει μόνιμα στην Ύδρα. Πριν ήταν στο Καστελόριζο και μετά. Καστελόριζο του έχω πετύχει. Στη Σχολέγαδρο του έχω πετύχει. Ήταν τα σπίτια του, τα έχει τα σπίτια του ακόμα. Ο Ψηλός έμενε στο Πήλιο, ήταν ο λεγόμενος Ψηλός. Ξέρω εγώ στις μιλιές απέναντι που ήταν. Το έχει ακόμα και αυτό στο ένα κτήμα πάρα πολύ μεγάλο. Και μάλιστα τον φωνάζαν όλοι όταν είχαν βλάβει, γιατί πιάνουν τα χέρια του. Τέλεια. Και έλεγε: φωνάξε τον Εγγλέζο τον Ψηλό. Ρε, χάλασε λέει, τα υδραυλικά δάρτια στο φτιάξι. Πήγε του στάπια αυτό. Κανένα δεν έχει καταλάβει ποιο είναι. Έτσι. Ο Ράιτ ήταν στη Γλυφάδα όλα τα χρόνια, τον βλέπαμε καθημερινά πια. Κάναμε και παρέα για ένα φεγγάρι. Για παντρεμένο με Ελληνίδα, άπτεστα τα ελληνικά του, πάρα πολύ καλά. Πολύ Τζακ Ντάνιελς βεβαίως. Είναι αυτό το τσαγάκι του Τενεσί που το πίνω κι εγώ. Βοηθάει στο λαιμό πάρα πολύ. Είναι Έλληνες. Η δουλειά τους είναι ελληνική. Δηλαδή το κέντρο τους, το κέντρο τους, το μουσικό. Η σκέψη, ο ρυθμός, το βάθος. Δηλαδή και το πόσο ενδιαφέρονται για τα κοινά. Ναι. Είναι η βάση του ροκ. Μπορεί να μην έχει πολύ ρόλο η μουσική της, αλλά είναι η βάση του ροκ. Είναι δηλαδή οι κοινωνίες που αναπτύσσουν τι κάνουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και το κλειδί της μουσικής, αν μπορείς να δεις το κλειδί μιας σύνθεσης, την κλίδα δηλαδή μιας σύνθεσης. Είναι βαθύτατα ελληνικό. Πολύ πιο Έλληνες από τι έχει αυτό το φως, αυτή η χώρα, αυτό το πνεύμα εδώ πέρα, ρε εσύ, Αντώνη, και έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Θα μπορούσε κάποιος να σου πει για πλάκα ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στον πλανήτη Γη. Αρκεί αυτό. Αυτό πει, δεν αρκεί βεβαίως. Δεν αρκεί. Και το πιο ευλογημένο σημείο, λέει σε πλευρά τέτοια, είναι ένα σημείο μεταξύ Δήλου, εικόνου εκεί πέρα, και Σύρου. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί λένε. Ναι. Καλά, και τα Κύθρα έχουν πολύ φως και Κύπρος έχει. Και, ναι, εννοείται. Λέμε τώρα στα δευτερόλεπτα. Ναι. Να, το λέμε σαν την καινούργια εποχή. Δεν αρκεί όμως η ηλιοφάνεια.
από μόνη της. Δεν αρκεί η ηλιοφάνεια. Μπορεί να είναι και τα πετρώματα, μπορεί να είναι και το οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι οι ψυχές που κατοίκησαν εδώ. Μπορεί να είναι το πρώτο σημείο που βγήκε από τα νερά. Και έτσι έζησαν πολύ περισσότεροι εδώ. Μπορεί να είναι ο πόνος. Η μνήμη της πέτρας. Η μνήμη της πέτρας, εξού και το λα. Το κάναμε και νότα. Είναι όμως αυτή η νότα η λα, όχι. Αυτή που παίζουμε τώρα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Αυτό είναι αποτέλεσμα νέας μέτρησης. Αυτή τη νέα μέτρηση πρώτος την έκανε ο Αριστόξενος. Την επανακάλυψε ο Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ και έκανε το λεγόμενο συγκερασμό. Και μετά η χιτλερική Γερμανία, το Υπουργείο Πολιτισμού, μας έβαλε το ISO που 440 ίσον λα. Πολύ φασιστικό. Που τα ισοπαίδωσε και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είδα κάποιον να το αναιρεί μετά. Άρα δεν ξέρω ποιος είναι ο φασίστας. Αυτός που το επέβαλε ή αυτός που δεν το αναίρεσε. Γιατί για μένα είναι το ίδιο. Ξέρω ότι δεν σας άρεσε αυτό που είπα, αλλά έτσι. Όχι, καθόλου. Όχι, όχι. Οι σκέψεις των άλλων. Οι σκέψεις με πολύ αν θεωρείς φασιστικό κάτι, αναίρεσέ το. Υπάρχει ευθύνη. Όχι να το επιβάλλεις παντού. Εμείς με τον Γιώργο σε τα σεμινάρια που κάνουμε εδώ πέρα στο Μόντου, ως αρχείο πολιτισμού, στην αρχαιότητα υπήρχε και ο νόμος και η τιμωρία και η ποινή για αυτού που δεν έπραξε ενώ γνώριζε. Όπως ο Τεύκρος σε σχέση με τον Έαντα. Έτσι. Θα μπορούσε ίσως να είχε αποτρέψει την αυτοκτονία του αδελφού του και επειδή δεν το απέτρεψε, δικάστηκε. Ενώ δεν έπραξε κάποιο έγκλημα. Όχι, είναι σοβαρότατος λόγος. Είναι το έγκλημα διαπαραλήψεως. Έτσι. Άκου να δεις τώρα. Βεβαίως. Άκου να δεις τώρα λεπτομέρειες. Άλλωστε έχουμε και δικαστήρια θεών. Έχει δικαστεί ο Απόλλωνας. Έχει δηλαδή δικαστεί και αυτοί. Ο Δίας έχουν δικαστεί. Δεν υπάρχει κάποιος κάτω από τον νόμο. Υπάρχουν Έλληνες βουλευτές. Τώρα τι γίνεται, τώρα που είσαι, τώρα τι κάνεις. Τι είμαι σε δημιουργική φάση, πέρασα τη φάση της καταθλίψης που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι του δυτικού πολιτισμού, μετά τον COVID δηλαδή, την ήπιαμε κανονικά. Εγώ ως λιγάκι πιο ευαίσθητος ταλαιπωρήθηκα λίγο παραπάνω από το όλο σκηνικό, είχα και προβλήματα υγείας σοβαρότατα, τα ξεπέρασα όμως πάρα πολύ καλά με τη βοήθεια της μουσικής και της θελήσεως, επανήλθα. Με τεράστιο αγώνα, με έναν περίεργο τρόπο που δεν ξέρω πώς κλείνουν οι πόρτες στην Ελλάδα. Τι εννοείς. Έχουν βάλει αυτές καινούργιες ασφαλείες τώρα με τα αλουμίνια που. Περίεργο πράγμα. Παλιά τράβηξε και μια κλωτσιά και την έρχνε στην πόρτα. Τώρα οι πόρτες δεν πέφτουν. Είναι ασφαλείες. Είναι θωρακισμένες. Οπότε, τι κάνουμε εμείς τώρα που κάτι έχουμε, διαθέτουμε μια πρωτογένεια ή έστω μια ροπή προς την πρωτογένεια. Κάνουμε νέα κύματα. Δεν θα θέλουμε να μπούμε στις πόρτες τις δικές τους. Κλείσανε. Ας κρατήσουν για πρίκα ότι τους κάναμε δώρο. Από εδώ και πέρα εμείς κάνουμε λοιπόν ένα νέο πράγμα. Προσπαθούμε να έχουμε τις δικές μας αρχές, τις δικές μας αξίες. Στηριζόμαστε στις παλαιότερες, αλλά δεν μπορείς να ανήκεις μόνο εκεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ο χρόνος σαν συνεχές. Οπότε πάμε να δούμε στο από εδώ και πέρα τι είναι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε. Νέες μουσικές λοιπόν κάνω. Με νέους ανθρώπους. Με νέους ανθρώπους πάντα. Με νέους ανθρώπους πάντα, σε νέους χώρους ψάχνουμε, με νέα όργανα, οτιδήποτε είναι καινούργιο με ερεθίζει, με φτιάχνει. Και ξέρω ότι υποστηρίζεις και κάνεις με νέους στιχουργούς, με νέους ποιητές που βρίσκεις μπροστά σου, που βρίσκονται μπροστά σου, που έρχονται και σε προσεγγίζουν. Βεβαίως. Καθημερινά όμως. Ναι. Αυτό καθημερινά και λειτουργώ καθημερινά, σαν προσευχή γράφω δηλαδή. Ασχολούμαι πάρα πολύ εκτός από τα τραγούδια με μουσική που είναι για ορχήστρες. Χρόνια δηλαδή το κάνω αυτό, πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω εκδώσει τίποτα από αυτά. Αλλά αισθάνθηκα ανανέωση και μεγάλη δροσιά, πολύ μεγάλη δροσιά, παίρνοντας την απόφαση της εκδόσεως. Δηλαδή, λέω ναι, να βρούμε μια ορχήστρα δηλαδή, να τα παίξουμε. Δεν είναι κακό. Καταλάβεις, γιατί ψιλοντρέπομαι λιγάκι. Επειδή δεν είμαι μουσικός που ανήκει σε όλο αυτό, αλλά γράφω γι' αυτό, γιατί είναι η επιστήμη μου. Δεν μπορεί να μην γράψεις. Μπορεί να γράψεις μόνο τραγούδια, είσαι ύποπτος μετά. Κάτι δεν πάει καλά, ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Και είπα ότι θέλω πάρα πολύ να τα ακούσω. Θέλω πάρα πολύ να τα ακούσω όλα αυτά τα έργα. Η δυσκολία είναι πια ότι δεν έχω τα χρήματα να το κάνω. Για να το κάνεις μόνος θέλει πολλά λεφτά, τα οποία δεν τα διαθέτω. Οπότε ή κάποιος θα πρέπει να τα βάλει αυτά τα λεφτά και θα έχει βέβαια τα αντίστοιχα κέρδη ή θα πρέπει να πώς το λένε, να αναζητήσω αυτή την κυρία την οποία δεν συμπαθώ καθόλου που τη λένε τύχη. Έτσι. Δεν μου πάει καθόλου, δηλαδή όπου δεν την αποφεύγω.
δεν την γουστάρω με την καμία, διότι αυτή αποφασίζει τι θα κάνω εγώ. Μου τρυπάει το μυαλό. Καλά, μια συνεργασία ίσως. Αυτό λέω. Ναι, μια σύμπραξη. Τώρα λοιπόν που είμαι πάνω από 28, ναι. Λέω ρε φιλαράκι, ναι. έλα και από εδώ λίγο. Έλα να τα πούμε λίγο. Έλα να τα πούμε λίγο, έτσι κι αλλιώς. Βέβαια ήταν τυφλή, είχε τα μάτια της δεμένα, ήταν πάνω σε μια σφαίρα, οπότε δεν ήξερες πού θα κάτσει ποτέ. Αυτή αποφασίζει όμως αν ήταν καλή ή κακή. Ναι. Δεν παίζει. Sorry. Δεν το θες αυτό. Με την καημία. Δώσαμε. Δεν την παίζει. Αυτό. Άρα τώρα πρέπει να βρω ένα καινούριο τρόπο. Έτσι. Και θα το βρω. Όπως βρήκαμε και την άλλη φορά, θα το βρούμε. Επίσης, θέλω να σου πω στον Αντώνη τον Μιτζέλο, το μουσικό που γνωρίζεις, ναι. Πρέπει να σου πω και άλλη μια πλευρά τώρα που δεν γνωρίζεις. Πολλά λέω. Ναι. Όχι, δεν είναι. Έτσι, να σου πω. Βέβαια. Θα το κρατήσεις μυστικό. Φυσικά, δεν το μάθει κανένας. Δεν το μάθει κανένας. Είναι και συγγραφέας. Ναι. Γράφει βιβλία. Εσύ. Έλα. Δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα. Τι δεν έχεις κάνει, εγώ ξέρω. Το είπες από μόνος αυτό. Δεν το είπε ο Γιώργος. Βέβαια, το είπες από τη φιλόλογο. Τώρα να δεις. Ναι, αλλά από τότε του πήγε το μικρόβιο. Ναι, γράφησα. Δεν νομίζω όμως ότι. Δηλαδή, από τώρα που σε. Γιατί εγώ δεν σε έχω γνωρίσει προσωπικά ποτέ έτσι και δεν θα γινόταν κιόλας δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι είναι φυσικό επακόλουθο να συμβαίνει αυτό. Είναι φυσικό. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Όχι. Τι ακολουθώ. Δεν κάνω κάτι. Ναι, είναι. Μια συνέχεια. Να σκάω αν δεν μπορέσω να το κάνω. Ναι. Αν δεν σε γράψω, αν δεν μελετήσω, αν δεν παίξω, αν δεν ταξιδέψω. Ναι, αλλά γράφεις χιλιάδες σελίδες, ρε φίλε. Γράφω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι γράφω χρόνια. Ναι. Πάρα πολλά. Δεν έχω εκδώσει τίποτα. Σου είπα, πήρα την απόφαση να τα εκδώσω και τα συμφωνικά μου έργα και τα όλα. Όχι, δεν μιλάω για τα μουσικά και τα κείμενα. Συγγραφικά μου, τα κείμενά μου θα τα πήρα στα απόφαση. Στα κείμενά σου τι πραγματεύεσαι. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θες να πεις τι είναι αυτό, τι γράφεις. Φίλοι μου τα ξέρουν όλα και κατά καιρούς τους δίνω και κανένα. Κάνε μας φίλους. Είμαστε φίλοι. Είμαστε αλίμονο, με τα χαράς. Κοίτα δεις. Έγραφα μικρά κειμενάκια περιγράφοντας τα ταξίδια μου. Μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Αντί ημερολογίου. Αλλά πάντα έβλεπα άλλες πλευρές. Δηλαδή δεν γνώρισα τη Μαρία και τον Κώστα και πια με Τσίπορα. Ναι, τι συνέβη. Έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, και μπήκα σε έναν τρόπο. Κάποια στιγμή λοιπόν καλέστηκε να κάνω μια συναυλία στους Δελφούς. Δεν είχα πάει ποτέ. Δεν είχα πάει γιατί δεν ήθελα, αλλά δεν πρόλαβα. Στη ζωή μου ποτέ να πάω κάπου σαν τουρίστας μέχρι εκείνα τα χρόνια. Μια παρένθεση μικρή να μου επιτρέψεις, ότι μπήκα από το 78 σπα στη δουλειά και το πρώτο ρεπό το πήρα το 2004. Για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι. Βραδινή εργασία μιλάω, είτε ταξίδι είτε πτήση είναι η δουλειά, έτσι. Και το πρωί στούντιο σχεδόν κάθε μέρα ή 6 ή 12 ώρες. Ναι. Δεν ήπια δηλαδή μια μπύρα με ένα φίλο μου μια φορά. Ή να περπατήσω χέρι-χέρι με την αγαπημένη μου Έλιο Βασίλη. Δεν, δουλειά, εμείς δουλεύαμε. Δεν είχε πολλά. Είμαστε έρευνα προσφορά και πολύ καλές αμοιβές. Στο επίπεδο του εργαζομένου. Αμοιβές, έτσι, μην τρελαθώ. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό ήταν το όλο πακέτο. Δεν είχα ποτέ το χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ, να κάνω και κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή στους Δελφούς δεν είχα πάει, που ήθελα πολύ να πάω. Είχα γυρίσει τον πλανήτη 7 φορές, όπου υπήρχαν αυτιά έχω παίξει. Αλήθεια λέω τώρα, παντού. Με όλα τα χρώματα και με όλες τις φυλές. Σε όλα τα φεστιβάλ του πλανήτη γη έχω παίξει. Αλήθεια. Λοιπόν, στους Δελφούς δεν είχα πάει. Έρχεται η πρόταση από το κέντρο Δελφών, τιμητικό, πολύ τιμητικό, κυρία Αρβελέρ, πώς τη λέτε, καλά την είπα. Τότε πια ήταν, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Κυρία Αρβελέρ ήταν. Ναι, ωραία. Αυτή γνώρισα εγώ τότε. Ναι, ωραία. Η οποία δεν ήθελε και με τίποτα. Ήμουν και μαλλιά, δεν ξέρω, μην τα τώρα με τύπο και πόρμα. Ναι. Τα χαντρικά πολύ. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήρθε το κάλεσμα, ήταν μια εκδήλωση η οποία αφορούσε τη μελλοντική μετανάστευση στο λαόν, αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Και τον πόνο του μετανάστη που φεύγει και πόσοι Έλληνες φύγανε από εδώ και πήγανε σε όλο τον πλανήτη Γη και είχαν διαλέξει 300 εκλεκτούς από όλο τον πλανήτη. Και τους είχαν μαζέψει εκεί, μπράβο τους που τα κάνουν αυτά τα πράγματα, με ομιλίες, τεκτενόμενα και εικαστικά. Και θέλανε και μια μουσική. Μου ζητήσαν λοιπόν να παίξω μια μουσική που ήταν μόνο με την κιθάρα μου. Κάτι που δεν το είχα κάνει στη ζωή μου ποτέ. Πάντα έπαιζα μια ορχήστρα. Ποτέ δεν έπαιζα μόνος μου. Το φοβήθηκα, το αποφάσισα όμως και λέω ναι, θα το κάνω. Μελέτησα.
Με ρωτάνε πόσα λεφτά θες. Του λέω δεν θέλω χρήματα. Θέλω μία 12ήμερη, μέσα σε 2 εβδομάδες, φιλοξενία με όλα τα εξοδάμια πληρωμένα, τα φαγητά μου εκεί πέρα. Στα φαγητά, εντάξει, δεν ήμουνα τότε, δεν ήταν πολύ, την πάθανε με τα ποτά. Εκεί τους βγήκε λίγο παραπάνω. Το πληρώσανε χρυσάφι αυτό. Έμεινα εκεί λοιπόν 2 εβδομάδες και ήρθα σε επαφή με τον τόπο και με πολύ ωραίους ανθρώπους, το ομολογώ, με πολύ ωραίες συζητήσεις και υπέροχες βόλτες. Είχα και εγώ μια ντάνα βιβλία αγαπημένα που επιτέλους είχα τον χρόνο να τα διαβάσω. Με τα αρώματα του τόπου και τις ενέργειες εκεί. Έγινε η συναυλία, πήγε πάρα πολύ καλά. Την ηχογράφησα, την έχω ηχογραφημένη και εκστασιασμένος επιστρέφοντας, κάτι το οποίο το είπα και πριν, λέω να γράψουμε ένα κείμενο για να συνοδεύσει το CD. Έτσι, πολύ σημαντικό για μένα, γιατί για πρώτη φορά έπαιζα τις συνθέσεις με μία κιθάρα μόνο. Okay, είχε και τεχνική. Εγώ την αποφεύγω την τεχνική πάρα πολύ. Αλλά όταν είσαι μόνος σου δεν γίνεται, πρέπει να παίξεις. Αυτό. Ξεκίνησα να γράφω το κείμενο. Μου βγήκε λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Μου λέει ο παραγωγός μου, το κάνουμε βιβλιαράκι. Να μπει μέσα στο CD μαζί, να το κάνουμε. Το έκανα, του το έδωσα. Μου λέει ναι, αλλά αυτά που γράφεις είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα πρέπει να μας πεις τις πηγές σου. Εγώ δεν είχα ιδέα τότε ότι πρέπει να αναφέρω και τις πηγές. Αφού λέω είμαι εδώ και το βιώνω τώρα. Και το είμαι πάνω από το εδώ. Και τι μου λες, ποιες πηγές. Αφού το... Να, εδώ είναι η πηγή. Να, εγώ είμαι εδώ. Αυτό έκανα, αυτό βίωσα. Έλεος. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα σπηγά σας, κύριε. Καλά, λέω. Και τρώω τον τριπλάσιο χρόνο να βρω πού βρήκα αυτά που έγραψα. Πού δεν τα βρήκα κάπου. Μου φάγει πολύ χρόνο. Έτσι με νιώθεις, το καταλαβαίνεις και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα το ξέρω κι εγώ. Ξεκίνησε λοιπόν γράφοντας, αναγράφοντας τις πηγές και μεγαλώνοντας την έρευνα και διευρύνοντας την έρευνα, για να μην γράφουμε και μπουρδες, γιατί είναι σοβαρό το θέμα τώρα, έτσι. Έγραφα, μεγάλωνα. Κάποια στιγμή γύρισα πίσω και ήταν κάποιες χιλιάδες σελίδες στο Word, μοιρασμένα σε κεφάλαια, ταξινομημένα όμως, με τις πηγές τους από κάτω και με λόγο και με αντίλογο. Γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Οπότε αυτό το βιβλιαράκι θα έμπαινε στο CD, έχει γίνει τώρα κάποιοι τόμοι. Είναι κάποιοι πάρα πολλοί τόμοι, είναι 22-23 εξακοσάρια βιβλία. Μεγάλη έρευνα. Μάλιστα. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Η οποία επί της ουσίας τι έγινε τώρα. Με ποια λογική κτίστηκε όπως κτίστηκε. Κτίστηκε με τη λογική ότι η μνημοσύνη εμένα, η μνημοσύνη μου τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε καθημερινή βάση, τη φορτίζω. Διαβάζω καινούργια παράδειγμα, μιλάω. Δηλαδή για εσάς τώρα μπορώ να πάρω και να γράψω 30 σελίδες. Μία για εσένα και μία για εσένα. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να ασχολούμαι τώρα με τι έγινε χθες και να υποχρεωμένο να το θυμάμαι. Γράψε το, ρε φίλε. Και γύρνα κάθε φορά που θες, αρκεί να είναι ταξινομημένα και να λέμε τι θέλουμε. Θέλουμε να μάθουμε, ξέρω εγώ, για τη Σαλαμίνα. Πάμε, πάτα, κλίκανε Σαλαμίνα στο έργο σου μέσα, θα σου βγάλει την άποψή σου. Την οποία ήταν τεκμηριωμένη βάσει αυτών που διάβαζα, έτσι. Και μετά το ένστικτο. Επίσης σε αυτή την, δεν ξέρω πώς το λένε, δοκίμιο, έρευνα. Έρευνα είναι έτσι, πώς ναι. Τη λες, ναι. Έχει μια διαφορά από αυτά τα άγια πράγματα που κάνει ο πλεινάδελφος εδώ. Εγώ δεν είμαι ούτε ιστορικός ούτε αρχαιολόγος. Έτσι, είναι, δηλαδή δεν είναι επιστημονική η προσέγγιση μου. Όμως είμαι επιστήμον μουσικός. Και η προσέγγιση είναι, η οπτική γωνία είναι του μουσικού. Είναι του δημιουργού. Παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά πράγματα που βλέπω από ιστορικούς είναι όλα λάθος αυτά που λένε, διότι δεν αντιλαμβάνονται τη μουσική δόνηση, την αλήθεια. Μιλάνε για τους δωρεείς χωρίς να ξέρουν τη δωρική κλίμακα. Πώς ηχεί, γιατί ηχεί, πώς είναι ηχεί, γιατί συνηχεί. Πώς να λες ότι ο Διορέας ήταν, ξέρω εγώ, βάρβαρος και ήταν. Όπα, δεν είναι έτσι. Αποκλείεται γιατί η μουσική του δεν συνάδει. Αποκλείεται, δεν συνάδει. Συνάδει. Συνάδει, βεβαίως. Δεν θα τραγουδούσε αυτή την κλίμακα αν ήταν βάρβαρος. Όχι, ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι άλλη οπτική. Άρα κάνω όλη την ερμηνεία σε όλα τα σημεία, να το πω, της ιστορίας που αφορούν τους Δελφούς, κέντρο τους Δελφούς, τα οποία συνάντησα από τότε μέχρι σήμερα, τα ερμηνεύω πάντα με τη μουσική πλευρά. Σε πάρα πολλά σημεία τα οποία οι ιστορικοί λένε το ένα ή το άλλο ή και ο ίδιος ο μύθος, ή και ο δεύτερος και ο επίπλαστος μύθος που δημιουργήθηκε εξ επί τούτου για να αντερέσει τον πρώτο, για να μην μου έρθει η πληροφορία, εγώ ενστικτοδός πάω κεντράρω και την ώρα που γράφω τις σημειώσεις μου παίρνω απόφαση ποιος με αντιπροσωπεύει.
Επιλέγω ένα. Δεν μπορεί ένα θέμα να έχει τρεις όψεις για μένα. Αλλιώς δεν μπορώ να πάω στο παραπέρα. Επιλέγω το ένα και με αυτό το ένα πάμε στο δεύτερο όροφο. Έτσι, αν είναι λάθος το πρώτο, είναι λάθος όλο. Έλα όμως που φτάνοντας στο ρητηρέ, μια χαρά θέα έβλεπα κάτω και είχα πλήρη επαλήθευση και από τις δουλειές φωτεινών ανθρώπων, όπως ο κύριος Λεκάκης, γιατί άλλο ο κολλητός μου, όταν μιλάμε για το έργο είναι ο κύριος Λεκάκης, το οποίο έχει συχνότατες αναφορές μέσα, όταν βρεθήκαμε αυτό το ποτέ, αμά του λέω, τις έχω λυσάξεις, έχω κατακλέψει, του λέω, αλλά βάζω το όνομά σου. Είσαι έτσι πιο πολύ αναφερόμενος, λες, στις πηγές. Πιο πηγές. Αυτός είναι μόνο σοβαρές πηγές, γιατί είναι η οπτική γωνία του, θα το πω, κρύβει αγάπη. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι καλλιτέχνη. Κρύβει αγάπη. Οπότε αυτή είναι, πιστεύω εγώ. Αυτή με βοηθάει και με πάει παραπέρα. Υπάρχουν πράγματα στους Δελφούς, βεβαίως μέσα από αυτή την έρωτα, που δεν έχουν ακουστεί. Μπράβο. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτό, από τα μπράβο, μπράβο. Δεν μπράβο. Τα έχει πει κανένας δηλαδή, γιατί απλά δεν είναι μουσικός. Ναι. Είναι τόσο απλό το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ έχει ένα ενδιαφέρον. Οπτική αυτή. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αφού γυρίζοντας πίσω, να διαβάσω κάποιες λεπτομέρειες που μου λείπουν, να πάρω τις αναφορές που να τα θυμάμαι τώρα όλα αυτά που έχω γράψει. Εντυπωσιάζομαι κι εγώ. Κοιτάξτε, ρε φίλε, τι ανακάλυψα. Ναι. Απίστευτο. Και θα σου πω κάτι το οποίο είναι, ναι, είναι ωραίο. Δεν φοβάμαι να το πω, μην το χάσω, γιατί δεν είναι δικό μου. Εκεί είναι τα πράγματα. Εμείς απλά τα βλέπουμε. Η ματιά μας δεν μπορεί να χαθεί ποτέ. Στο ναό, όπως βλέπεις τώρα, είναι ένα σημείο που είναι το ανατολικό του σημείο. Ναι. Εκεί που είναι ο γκρεμνός από κάτω. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, που πάει προς το θησαυρό των Αθηναίων. Μπράβο. Εκεί λοιπόν είναι αυτό με το λεσβιακό στίχος, το ανάχωμα, πάνω στο οποίο επανακτίστηκε μάλλον ο δεύτερος και ο τρίτος των ναών. Εκεί λοιπόν από κάτω έχει μια μικρή, ας το πω όπως θες, μια μικρά ανίσοδο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Που έχει κάτι σκαλάκια τα οποία κατεβαίνει σαν να μην οδηγούν πουθενά. Στο άδειτο. Δεν έχει ξανά. Ω, δεν είναι το άδειτο εκεί. Είναι έξω το ναό αυτό. Α, έξω λέει. Κάποιοι το ονομάσαν άδειτο. Ναι. Κάποιοι ξένοι συγγραφείς είπαν ότι αυτό είναι το άδειτο. Μάλιστα. Καμία σχέση. Ναι. Δεν ταιριάζει με τις περιγραφές του πλουράρχου. Λοιπόν, εγώ μπήκα μέσα γιατί δεν μου είπε κανένας να μην μπω καταρχάς την πρώτη φορά που πήγα. Τόσο απλά. Γιατί δεν μου είπε κανένας να μην μπω, γιατί ήμουν γιος του αφεντικού. Ήμουν καλεσμένος στο κέντρο του Δελφών, κάναμε ό,τι θέλαμε. Εγώ είχα ζητήσει όλη μου τη μελέτη, την έκανα στο ναό με την κιθάρα, έτσι. 6-12 ώρες την ημέρα, 8 ωράκια, μου φέρνανε έτρωγα, έκλεβα και έναν ύπνο. Εκεί δεν ξεκόλλησα. Εκεί μελέτησα, εκεί έγινε το πακέτο. Κατέβηκα από εκεί. Δεν είναι, είναι μια πέτρινη σκάλα. 10-15 σκαλιά. Καλοφτιαγμένο. Πολύ καλό, στην εντέλεια δηλαδή, έτσι. Χλιδάτη κατασκευή, μαρμάρινη. Όπου αφού την κατέβεις όλη, εκ δεξιών έχει μια πολύ μικρή πορτούλα που δεν φαίνεται από πουθενά. Πρέπει να τα κατέβεις όλα για να τη δεις. Ελεύθερη στο κοινό, δεν λέω ότι ανακάλυψα κάτι. Ελεύθερη. Για να πάω, πώς πήγα. Λοιπόν, κατέβηκα, πήγα να μπω μέσα. Μπήκα δηλαδή, τι πήγα να μπω. Αλλά μπήκα σε έναν θάλαμο, εξαιρετικά χαμηλό τάβανο, δεν μπορείς να σταθείς όρθιος δηλαδή. Και είχε μέσα κάποιες μικρές διακλαδώσεις, είχε τρία δωμάτια στην ευθεία και μια αριστερή, ένα αριστερό διάδρομο, τον οποίο δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Βγήκα έξω. Ξελοφοβήθηκα και λίγο. Μην έχει και καμιά οχιά εδώ και τρέχουν και το φως στη μάπα να πούμε. Λοιπόν, μου είχε εντυπωθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Επιστρέφω μετά από 3 μήνες για μια άλλη συναυλία. Έξω από τον αρχαιολογικό χώρο αυτή τη φορά. Καλοκαιρινή συναυλία απλή, τίποτα ιδιαίτερο. Και βάζω ένα μουσικό έλουρο. Μουσικό έλουρο κανονικά. Και του λέω, θα μπεις μέσα με το κινητό, τώρα εκεί παίζα, θα γράφει το βίντεο για να δω τι έχει. Για να δω τι έχει, την τούτου. Το πήραμε λοιπόν, κάναμε εκεί την πλάκα, μας έγινε ωραία, περάσαμε ζάχαρη, άντε επειδή είχε χαλάει τα δόντια μέλι, περάσαμε μέλι. Κάνουμε και το βίντεο λοιπόν και κάθομαι και κάνω εγώ το σχεδιάγραμμα τώρα. Τι είναι αυτό, που οδηγούν αυτοί οι θάλαμοι, τι ύψος έχουν, τι είναι από εδώ, τι από εκεί. Λοιπόν, αν ανοίξεις ένα οποιοδήποτε subwoofer, θα δεις ακριβώς τις ίδιες διαδρομές. Είναι κατασκευασμένο έξω από το ναό, κάτω από το ναό για να ενισχύει τις χαμηλές συχνότητες. Χαμηλές συχνότητες λοιπόν για να βγουν είναι μόνο από τη φωνή, οι οποίες δεν πάνε τόσο κάτω. Άρα υπάρχει κάτι
Εκεί το οποίο δονείται μονίμως σε εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες. Και από εκεί αυτή η έρευνα με οδήγησε σε φωτεινά αποτελέσματα. Δεν στα λέω, στείλω το κείμενο να μου το διορθώσει εσύ. Όπως και τα αρχαία θέατρα κουρδίζονται. Με τα τύμπανα. Κουρδίζονται. Τα αρχαία θέατρα κουρδίζονται. Έχω βρει και τους τόνους τους, έχω βρει και το πώς και με τι και γιατί και σε ποιους τόνους. Όλα, όλα, όλα. Νομίζω αυτό είναι ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής. Αυτό είναι θέμα. Για είναι ωραίο, κουρδίζονται όμως κανονικά έτσι και στον τόνο. Επίσης υπάρχει σημείωση του. Εγώ τους λέω συνθέτες, αυτοί τους λένε τραγικούς συγγραφείς. Γιατί δεν γράφεται μόνο του, με τη μουσική γραφόταν. Ναι, ναι. Μαζί. Υπάρχει και ο τόνος. Υπάρχει ο δρόμος, δηλαδή. Ναι, ναι. Το αναφέρει ο Σοφοκλής, λέει, δίνει οδηγίες. Δίνει οδηγίες. Και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Και ο Ευρυπίδης. Έχουμε ψήγματα. Υπάρχει και το όργανο του Ευρυπίδους. Ναι. Θα το ξέρεις, τι λέω τώρα. Ο Βλάξ, το οποίο ένας φίλος Κύπριος το κατασκεύασε. Τον λένε Μάικ, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, κάνει γενικά κατασκευές αρχαιοελληνικές αυτός, μερακλής. Ψάχνει τα ξύλα, κόβει τις σωστές μέρες, κάνει, δείχνει ωραία αποτελέσματα και έκανε και το όργανο του Ευρυπίδους. Αυτό το στείνανε στα θέατρα. Τα θέατρα δεν είχαν πλάκες στα ελληνικά, τα ρωμαϊκά είχαν. Έπρεπε να υπάρχει υγείωση. Οπότε ήταν στο χώμα. Εκτός από το κέντρο του Διαθέσιμου. Εθυμέλη. Στο βόμα, δεν πατάγει άνθρωπος εκεί, του Θεού. Στο χώμα πατάγανε. Και στο χώμα λοιπόν. Έμπαινε η βέργα η μεγάλη, αυτό είχε 2,5 με 3 μέτρα ύψος ήταν και είχε μπορούσε να γυρίζει γύρω-γύρω. Ανάλογα λοιπόν τώρα με τη δόνηση του θεάτρου και με την ταχύτητα του ανέμου εκείνη τη σημερα, άρχισε και έβγαζε μια νότα. Αυτή η νότα ήταν η τονική που ήταν κουρδισμένη του θέατρου. Η τονική. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο σκηνοθέτης να πω, κάποιος. Σκηνογράφος, ο αρχιμουσικός. Έπαιρνε λοιπόν και άρχισαν και κούρδιζαν το θέατρο για να συνάδει με την παράσταση. Τη συγκεκριμένη μέρα. Τη συγκεκριμένη την ημέρα, γιατί άλλη μέρα. Αλλού ο ήλιος, αλλού η σελήνη. Από την αρχή. Ναι, την αρχή. Μα και αυτή είναι τι και ωραίο σύστημα όμως. Αυτή είναι και η ιδέα, από την αρχή. Ναι, από την αρχή. Η τέχνη είναι από την αρχή κάθε φορά. Από την αρχή κάθε φορά. Αυτό, να γεια στο στόμα σου. Αυτά λοιπόν που λες. Ναι, μεν δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά και αυτή η προσέγγιση κάπου θα φανεί χρήσιμη. Δεν μπορεί να πει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είναι και γιατί έχει μια μεγάλη συλλογή πληροφοριών. Και οπότε είναι τώρα, μια ολοκληρωμένη οπτική. Τώρα πρέπει να τα εκδώσω. Ναι, τώρα πια ναι. Έτσι, τώρα. Αντώνη μου, η ώρα μας έχει περάσει. Πέρασε και πολύ. Όπω τι ωραία. Έτσι, πολύ. Πολύ γρήγορα, πολύ. Διά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Δηλαδή, ωραία, δεν ήταν. Πέρασα καταπληκτικά. Και ήταν και ψυχοθεραπευτικά για μένα, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια να μιλήσω έτσι, με τέτοια εμπιστοσύνη. Και όταν, ας πούμε, οι άνθρωποι σου προκαλούν την εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι είναι ευλογημένοι, καλοί, φωτεινοί και θετικά κείμενοι. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη. Και εμείς πολύ. Να είσαι γερός. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δεν σε έχω πια τώρα.